Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Louis Night Show, το σταθερό παρασκευιάτικο μας ραντεβού. Άλλη μια εβδομάδα στην οποία είδαμε πάρα πολλά και έχουμε πολλά να δούμε και να σχολιάσουμε. Αλλά πρώτα, μαζί μας, θα ήθελα να πω, πριν πάμε στο σύντομο διάλειμμα, μαζί μας απόψε ένας ιδιαίτερος καλεσμένος, ένας άνθρωπος που έχει περάσει πάρα πολλές φορές από τα βίντεο της εκπομπής μας, ο Τάκη Τσουκαλάς, κυρίες και κύριοι! Break και παρευκόμαστε! This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one's for them hood girls, them good girls, straight masterpieces, styling. Wildin', living it up in the city. Got chocks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. For the police and the firemen. I'm too hot, hot damn. Make a track and want to retire, man. Too hot, hot damn. See my name, you know who I am. Too hot, hot damn. And I've been about that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Μπράβο, μπράβο. Καλώς όρισες, Τζο μου. Καλώς όρισες. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα μπράβο, αγαπημένοι μου. Θα πούμε κι άλλα στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λοιπόν όσα έγιναν την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία απολαύσαμε από τις συσκευές μας μέσω του δικτύου της ΣΥΤΑ, που φέτος ζωντανεύει τη μαγεία της επικοινωνίας με τις χριστουγεννιάτικες της προσφορές. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη μου. Καλημέρα. 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 Καλημέρα και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Οι τηλεθεατές θωρούς σας, κύριε Καραγιάννη μου, εκτός που να σας ακούν. Αλλά είναι το θέμα μας. Γιατί εμφανίστηκε ξανά ο Καραγιάννης στις οθόνες μας? Δεν είναι καθόλου καλό σημάδι τούτο. Και είπα σας ότι σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Άρα, περιμένουμε ενημέρωση ουσιαστικά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι λυπής η ενημέρωση που έρχεται από την Κίνα για το συγκεκριμένο θέμα. Κρατάνε λίγο ξανά τα χαρτιά τους κλειστά. Αλλά περιμένουμε γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ουρές και βλέπουμε και τα πλάνα ότι είναι γεμάτες γεμάτα τα νοσοκομεία. Τα πλάνα αυτά είναι από αυτό. Ναι, πρέπει να πω ότι επί κορονοϊού ήταν οι πρώτοι οι οποίοι είχαν αναπτύξει μοριακά τεστ για τον κορονοϊό μέσα σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με κοφτεί για την πανδημία που ετοιμάζεται ο Καραγιάννης, παιδιά. Εμένα να με παρατήσετε ήσυχο. Έναν τέχω να δωρώ για άλλο δύο χρόνια τον Καραγιάννη να φτιάχνει κάθε τρία λεπτά live στα κανάλια με τις πιζάμες του. Έτσι αλλιώς όμως εμείς στην Κύπρο έχουμε τόσες αντιβιώσεις μέσα στο οργανισμό μας που πλέον δεν μας πιάνει τίποτε όλα.
είναι η κατάχρηση των αντιβιωτικών. Η Κύπρος εξάλλου κατά την περσινή χρονιά τερμάτισε στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά χίλιους κατοίκους την ημέρα. Αντίθετα, αυτό που κάνουμε όταν δίνουμε αντιβιωτικά εκεί που δεν χρειάζεται είναι τα βακτήρια που έχουμε πάνω μας, τα οποία είναι βακτήρια της χλωρίδας μας, γίνονται ολοένα και πιο ανθεκτικά τα αντιβιωτικά. Εν πάση κόφτει όλα, εμείς πίνουμε ένα βέρτα αντιβιώσεις. Τουλάχιστον είμαστε πρώτοι σε κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατανάλωση αντιβιώσεων. Πίνουμε τες με τη σέσουλα. Ό,τι για να έχουμε, δεν μας κόφτει. Happy nanny. Ούτε κουφέτες να ήταν. Το αντιβιωτικό πρέπει να χορηγείται μόνο από ιατρών, ο οποίος μας έχει εξετάσει και ο οποίος έχει κρίνει ότι έχουμε βακτηριακή λίμωξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση στον εαυτό μας και να χρησιμοποιούμε είτε αντιβιωτικά που μας έχουν περισσέψει, είτε αντιβιωτικά από την κοιτόνιση, όπως είπατε εσείς και ούτω καθεξής. Είμαστε εν τέλει, παιδιά. Πίνουμε τις αντιβιώσεις που περισσέψαν τις γειτόνισσες μας. Κάνουμε μόνοι μας διάγνωση και πίνουμε ό,τι χάπι να βρούμε ποτέ ποτά. Γι' αυτό που ευκήκαμε πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού γίναμε dealers. Και που βήχαν ως γάγκρενα, πίνουμε μόνοι μας ό,τι αντιβίωση έβρουμε. Έχουμε μια υπερβολή στα ιατρικά μας θέματα ως λαός, όχι σαν ιδέα μου. Έρευνα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας σε σχέση με τα παραπεμπτικά που εκδίδονται για μαγνητική τομογραφία κατέδειξε πως ένα στα δύο φαίνεται να ήταν αχρίαστα ή θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε παραπεμπτικά που εκδόθηκαν από τρεις συγκεκριμένες ειδικότητες, νευρολόγους, ορθοπαιδικούς και νευροχειρουργούς. Είμαστε και στα MRI πρώτοι. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά στην χώρα. Μπαίνουμε, φκένουμε στους αξονικούς και πίνουμε ένα βέρτα αντιβιώσεις. Θορούν και οι άλλες χώρες τα στατιστικά μας και απορούν γιατί όλοι οι Κύπροι είναι του θάνατά. Πάντως θέματα έχουμε και με τους φαρμακοποιούς. Υπόθεση απάτης από ανειδίκευτο φαρμακοποιό διερευνά η αστυνομία μετά από καταγγελία των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών Έλενα Παναγιωτοπούλου στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι», έχουν ήδη έρθει σε επαφή με το εν λόγω Πανεπιστήμιο, στέλνοντάς τους το πτυχίο του κύκλου σπουδών του υπόπτου για απάτη. Το Πανεπιστήμιο δήλωσε πως το πρόσωπο αυτό δεν φίτησε ούτε παρέλαβε ποτέ το σχετικό πτυχίο από εκείνους. Τέλειο. Το Πανεπιστήμιο δεν τον εξανάκουσε ποτέ στη ζωή του τον τύπο. Εν είχε ιδέα ποιο είναι. Εκυκλοφόρα με πλαστό πτυχίο και έκαμε το φαρμακοποιό. Πάντως πρέπει να κυκλοφορούν τζάλι. Φαντάζομαι, μαϊμούδες, διότι θα διεξάγουν έρευνα τώρα που ήβραν τον πρώτο. Στο φως της δημοσιότητας έφτασαν πληροφορίες για πτυχία φαρμακοποιών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν και εκείνοι τις σπουδές τους στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Πληροφορίες λένε πως ενδεχομένως να ανιχνευθούν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, καθώς πρόκειται να γίνει εξονυχιστική έρευνα στα πτυχία φαρμακοποιών, ιδίως όσων αποφύτησαν τα τελευταία 10 χρόνια από το εν λόγω πανεπιστήμιο. Α δούμε πόσους ένα εύρο. Μην ανησυχείτε όμως, μην ανησυχείτε καθόλου, διότι έχω σας τον απόλυτο οδηγό για το πώς να καταλάβετε αν ο φαρμακοποιός σας είναι μαϊμού. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Νιώθω καλά. Τι έχετε? Έχω πυρετό. Πυρετό, ελέγξετε το μόνο σας. Ναι, ναι, κρούζω. Νιώθω το ότι κρούζω. Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε μια επιστημονική έρευνα να δούμε. Ναι, πρέπει να είναι δέκατα. Μισό λεπτό να συμβουλευτώ. Πυρετός. Νομίζω χρειάζεστε κάτι, κομπρέσες και κρύα μπάνια, εντάξει. Ό,τι πείτε, εσείς είστε στο φαρμακοποιό, ναι, ξέρετε καλύτερα. Είναι 50 ευρώ. 50 ευρώ. Ναι, κάνουμε και δύση. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, νιώθω καλά. Τι έχετε, κύριε. Νιώθω ότι έχω πυρετό. Κρούζω, νομίζω. Να δω. Ναι, έχετε. Πρέπει να είναι δέκατα. Ναι, έχετε δέκατα. Δυστυχώς όμως είναι έλλειψη τα αντιπυρετικά. Τι είναι να κάνουμε? Μισό λεπτό θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε. Έχω δαμέ, είναι για την πίεση. Μισό λεπτό να δω για την πίεση. Πίεση έχετε? Δεν ξέρω. Πάντως νιώθω καλά, εσείς είστε το φαρμακοποιό, δεν θέλω να μου πείτε μου να κάνουμε. Της πίεσης,
Ναι. Αν πηγαίνει το χαπάκι της πίεσης, θα πέσουν οι παλμοί γενικότερα, θα κάτσει η πίεση σας και θα φύγει και ο πυρετός. Και θα φύγει και ο πυρετός και να κάνετε και μπάνια. Μπάνια. Μπάνια παγωμένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πόσο οφείλω. Είναι 28 ευρώ. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Έχω δουν τη συνταγή και θέλω δουν το φάρμακο. Παρέτητη γιατρή, δεν έχουν πάρει. Τι γράφει τα μέρα, κουμπάρε, τώρα, εσύ και βάζεις να μου γράφει. Η αλήθεια προσπαθήσα να σου γράφει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Να μου γράφει, ρε κουμπάρε. Σε λεπτό να... Ναι, τη γιατρό θα ήθελα. Από το φαρμακείο. Ναι, γιατρέ μου, έχω δηλαδή μια συνταγή. Ναι, ναι, Γιάννος Ιωάννου. Μα αφού ενισκευάζονται τα γράμματα σας, γιατρέ μου, δηλαδή... Ναι, εγώ ξέρω να ενισκευάζω, εσύ είναι μαθαίνει να γράφεις. Ναι. Εντάξει. Έχουν πάρει τόσα πτυχία, δηλαδή, και εμείς έχουμε πτυχίο, κύριε. Και εμείς έχουμε πτυχίο. Ασχέως αν δεν το έχω δαμε, διότι τον καιρό που ήταν... Άκου να δεις, πάω να αποφοιτήσω. Και σπάζω το πόδι μου, ρε κουμπάρε. Και έχει 18 χρόνια μου έστειλαν ακόμα το πτυχίο. Με φοβερό το πράγμα. Πολλά. Σε τι περίπτωση να μου να γίνει. Τίποτε, να το περιμένω. Περιμένω. Υπομονή. Εσύ εννοηθήκατε με τον γιατρό τουλάχιστον να μου γράφει μια συνταγή. Ναι. Να χαρά. Τούτα δαμε. Δύο που μου γράφει δαμε. Εγώ θα σας βάλω όμως ακόμα δύο, διότι έχουμε προσφορά τα συγκεκριμένα. 2 συν 2. Έχετε παιδάκια, έχουμε και πάρα πολύ ωραία φορμάκια για τα νεογέννητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω παιδάκι τώρα. Υπάρχει ένα φρεχνούδι σας, κάτι είναι πάρα πολύ καλές οι τιμές. Να το δω καλό. Πόσο οφείλω... Τίποτε, είσαι καλό παιδί, συμπαθείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα μια βόλτα στην Ελλάδα, όπου μια σπουδαία γιαγιά μάζεψε χρήματα για να δωρήσει έναν ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησε μια συνταξιούχος αγρότησα, η οποία δώρησε ένα ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου. Όπως είπε, το έκανε γιατί στο παρελθόν χρειάστηκε η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο. Η κυρία Αθηνά Παπαχρήστου είναι μια γλυκύτατη γιαγιά, συνταξίουχος αγρότησα, που από το υστέρημά της αγόρασε ένα ασθενοφόρο και το διέθεσε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να καλύπτει τις ανάγκες των συμπολιτών της. Ωε, παιδιά, ένα χειροκρότημα, μπράβο στη γιαγιά, πραγματικά. Αλλά ξέρετε, επειδή οι καλές πράξεις φαίνεται ότι σπανίζουν στην Ελλάδα, εξεκινήσαν τα βάσανα της. Διότι αρκέψαν να τη βρουν όλες οι εκπομπές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Αθηνά, καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξυπνήσατε πρωί-πρωί και είστε εδώ παρέα μας. Να μας πείτε πώς το σκεφτήκατε αυτό. Είχα και ένα κτίριο γιατί 12 χρόνια πάλι με τον άντρα μου. Τώρα είμαι του ξέρπους ενώ απόψη μέχρι στιγμή η ώρα με παίρνουν τηλέφωνα. Όχι, λέω, τα λεφτά που δώσατε εσείς, εμείς διαβάσαμε για 60-70 χιλιάδες. Παιδιά, όση ώρα μια το ξημερώματα πιάναν την τηλέφωνο οι δημοσιογράφοι. Σε η ώρα 6 το πρωί ήταν στο Μέγκα. 4 λεπτά μετά ευκάλαν τη στο Όπεν. Καλημέρα κυρία Παπαχρήστου, την καλημέρα μας, τι κάνετε. Καλημέρα, καλά είμαι, μια χαρά. Σας ξυπνήσαμε αξιμέρωτα πρώτα-πρώτα. Ξυπνάνε οι γυναίκες αυτές. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί, καταρχήν συγχαρητήρια και μπράβο για τη δωρεά, η οποία είναι πολύ μεγάλη δωρεά. Πώς το σκεφτήκατε, γιατί το κάνατε αυτό. Καλά. Εσείς να είστε καλά. Για πέστε μας. Τι να σου πω. Κυρία Αθηνά, να ρωτήσω κάτι. Έτσι λίγο για να σας γνωρίσουμε. Καταρχάς, πόσο χρονών είστε. Πόσο χρονών είστε, αν και δεν ρωτάνε τις γυναίκες, τις κυρίες, δεν τις ρωτάνε. Αλλά πόσο χρονών είστε, κυρία Αθηνά. Τι πόσο χρόνια ζητάτε. Πόσο χρονών είστε εσείς, πόσο ετών είστε. Σιγά με σας απαντήσει, ρε. Πέτσι μπελό. Μάνα μου, κυρία Αθηνά, μου εμπελάνα σε που το χάραμα. Έναν ασθενοφόρο είπε να κάνει giveaway και πρίσαντη. Διότι 5 λεπτά μετά ευκάλαν την τσέστον αντένα. Μας ακούτε, κυρία Παπαχρήστου, μας ακούτε.
Κυρία Αθηνά, ακούς τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Τώρα μιλά. Τώρα μιλάμε ζωντανά. Και μου μιλά. Επελάναν τη γιαγιά σιωρ. Ευκάλαν την τζε σε βίντεο σύνδεση να μπα και χάσου. Σιγά με το και σημασία του Παπαδάκη. Αφού σε λίγο να την ευκάλουν και στο CNN χωρίς να καταλάβει. Λίγα λεπτά μετά. Αυτά τα σεμεδάκια εκείνη τα έχει πλέξει και πίσω εδώ στον καναπέ. Όχι, αυτό δεν είναι εκεί. Πίσω το τραπεζομάντιλο, το ωραίο, το κοφτό. Βλέπουν πίσω οι συνάδελφοι τα σεμέν. Τα έχετε φτιάξει εσείς στο χέρι, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ούτε που την κόφτει πλέον τη γιαγιά. Ρωτούν την άσχετα πράγματα, βαρέθηκε. Ακόμα αν εξημέρωσε, ευκεί σε 15 εκπομπές. Ως τώρα ευκήκε. Μέγα, Open, Αντένα, ΕΡΤ. Στο Sky, δεν την ευκάλα. Να μας πείτε πώς πήρατε αυτή τη σπουδαία απόφαση να πολύ δώσετε, δίκαια. Να δωρήσετε ένα ασθενοφόρο το οποίο να σημειώσουμε ότι θα μείνει στο Μεσολόγγι. Δεν θα πάει πουθενά άλλο. Ναι, και όσο στούπα αυτά προηγουμένως, δεν τα είπαμε πάλι να το πούμε. Να τα πούμε ξανά. Σατσί, πόσες φορές να σας τα πω. Έχει δίκιο η ΑΕΑ, αφού είπε 400 φορές. Τι την κοφτιάνε ένα άλλο κανάλι ώρα. Α, είστε την ήσυχη. Ναι, πάντως, κυρία Αθηνά, ήταν πολύ γενναίο αυτό που κάνατε που δώσατε τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. Δεν το κάνουμε πολλοί Έλληνες αυτό και δεν το σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Το ότι δώσατε τις οικονομίες το βιώσει μιας ολόκληρης ζωής. Λοιπόν, άντε. Κυρία Αθηνά, σας αποδεσμεύουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, λέω τώρα, γιατί έρχονται τα μάλια μέσα εδώ. Α, εντάξει. Άντε, γεια! Διότι παίρνουν κανάλια μέσα εδώ. Πρέπει να καταράστηκε την ώρα και τη στιγμή που αγόρασε το ασθενοφόρ. Ούτε τις Καρτάσιανς δεν τις βούρουν έτσι. Πραγματικά, εν έχουν άλλες ειδήσεις του Καλαμάρες να ασχοληθούν, ρε κουμπάρε. Ωστόσο, εγώ θα το συνεβούλευα. Τώρα θα μου πεις ποιος εσύ πάλι. Μήπως επειδή δεν πάει τόσο πολύ γυμναστήριο, έχει τσιμπήσει κανένα κιλό, φοράει τα παλιά μάρος, τα σακάκια. Έχει πάρει μάρος, Γιώργο. Ναι, τα κουμπιά. Και του είναι μικρό λίγο το σακάκι, νομίζω. Έτσι φαίνεται, του είναι λίγο μικρό. Εκτός αν πιάνει το στυλ και δεν έχουμε ενημερωθεί για τη γραβάτα από κάτω. Τώρα και εμείς τι κοιτάμε. Αν είναι κακό, τζαξόριστο, παιδιά. Υπάρχει ένα Κασελάκη. Όχι, εφέμα του. Ευτυχώς που έχουμε και τον Λιάνγκα να μας πληροφορεί. Φαίνεται έτσι είναι, αλλά ρε παιδί μου, μήπως. Εγώ πάντως παρατήρησα προχθές σε ένα τζιν παντελόνι. Ήταν τόσο ασφυκτικά στενό που οι τσέπες, η φόδρα από τις τσέπες είχε πεταχτεί έξω. Ναι. Μήπως για να δείξω ότι έχει υπάρχει μία, ρε παιδί μου. Και ίσως ένα πιάει πιο χαλαρά τα τζιν του Σιόρ, να συγκάψει στο τέλος ο Κασελάκη, και τίποτε άλλο, να βγάλουν έκτακτο δελτίο και για τούτον στην Ελλάδα. Θα πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι, τουλάχιστον δεν το έχω δει εγώ κάπου να γράφεται. Ο κύριος Κασελάκης αυτές τις μέρες είναι μόνος του στην Ελλάδα. Και είναι μόνος του στην Ελλάδα γιατί λείπει ο σύζυγός του, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Δεν το ξέρετε. Πού είναι, πού βρίσκεται. Ωραία. Ο κύριος Μακμπεθ έχει φύγει εδώ και 2-3 μέρες και βρίσκεται στην Αμερική. Ο κύριος Μακμπεθ έφυγε λοιπόν, βρίσκεται στην Αμερική, έχει πάει στους γονείς του, νομίζω στο Μαϊάμι, στους γονείς του, δεν ξέρω πού ζουν οι γονείς του κυρίου Μακμπεθ. Έχει πάει λοιπόν στην Αμερική να επισκεφθεί τους γονείς του. Και ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι σε 2-3 μέρες, νομίζω, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Thanksgiving. Yes. Την Πέμπτη, 23. Την Πέμπτη, λοιπόν, εκεί που πώς το λένε, αφήνει και μία γαλοπούλα ελεύθερη χάρη, ναι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εσύ να μου έπαιρνε να κάνεις στην Αμερική, να δανείσαι τον Biden, να ξαπολύσει ο Γάλλο. Μα τι τους είπε λάρες που λαλούς, Σιόρ. Έφυγε ο άνθρωπος, έμεινε να πνάζει λίγο ο Κασελάκης, όπως πνάζει ο Ιώμα Φιαστέρο, πόσο είναι ανεφτωμά. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Έφυγε ο Τάιλερ και το σκυλί είναι μόνο του. Θα μου πείτε λοιπόν, δεν μπορεί το σκυλί να μείνει μόνο του στο σπίτι. Μπορεί. Τι έμαθα λοιπόν εγώ εχθές. Το σκυλί είναι άρρωστο. Μου είπανε. Κάποιος ποντά που δεν ξέρει ο Κασελάκης ποιος είναι. Υπάρχει ένας παπαγάλος ποντά. Όλα πια. Ναι, δεν το παπαγάλο. Τίποτα. Το σκυλί λοιπόν είναι άρρωστο. Τι έχει το σκυλί. Τώρα τι έχει δεν είμαι τώρα. Τι έχει το σκυλί. Μου είπαν ότι κάνει και διάρειες. Τώρα ξέρω εγώ. Μου είπαν ότι το σκυλί είναι άρρωστο. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, δούλε σοκαριστική είδηση, παιδιά. Κρατεί το σεσόν των σύλλων του Κασελάκη. Μιλούμε για την δημοσιογραφία. Γιατί δεν ευκάλαν εκτακτό να μας το πού. Ρε παπάν, καλά. Προτιμώ τις δικές μας τις ειδήσεις που είναι πιο καλές. Αρχικά ο πρόεδρος είπε ότι δίνει τα οι παράγοντες που αποτελούν συστατικά για την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, η ενίσχυση της ιστορικής μνήμης και η ενίσχυση της κυπριακής δημοκρατίας. Από την άλλη, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριας, Γεώργιος, συγγνώμη. Και γνώριμη φωνή που ακούεις. Όχι μόνο επίες την εκδήλωση, έκαμε και δηλώσεις ο Μακάριος. Θαύμα.
Μα γιατί συγχύζονται ακόμα, ρε παιδιά, είσαι 77 που πέθανε. Είσαι και μητσής, ρε στέλιο μου, να πω ότι έφτασες τον, γι' αυτό να συγχύστηκες. Έμπειραζε όμως, έσωσε το στο φωτοφίνιχ, εκείνο που δεν σώζεται με τίποτε, ενώ ήχος τις συνδέσεις της Στέλλας στο Ωμέγα. Κύριε Λία Πεκρή, καλό σας μεσημέρι. Δεν σας ακούω καθόλου. Έχουμε πρόβλημα. Για προσπαθήστε πάλι. Πράγματι. Όχι ακριβώς καλά. Να το διορθώσουμε παρακαλώ πολύ. Έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, κύριε Πεκρή. Αυτόματες πόρτες. NAI ο κύριος Πεκρής. Εκτός και αν είναι όνομα και πράγμα Πεκρής. Και γι' αυτό μιλά έτσι. Παιδιά, όντως, ενώ πως κοινούν το ρομπότ με τη διαφήμιση, σειρώμενες πόρτες, γκαράζ. Στο Hollywood θέλει ολόκληρη διαδικασία για να κάνουν κάποιον να ακούεται έτσι. Στο Omega κάνουν το κατά λάθος. Θέλω να μείνουμε όμως στο Omega, να πάμε στις αιχμές, να δούμε έτσι μια συζήτηση για τους χώρους εστίασης και την αύξηση στις τιμές. Όταν κάποτε οι πριζόλες σήμερα, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησαν από τη Λευκοσία το φαινόμενο, έκαναν τις 700-800 ευρώ και γράφει ο εστιατόρας 800 ευρώ. Έχουμε και εμείς εστιατόρα, έρχεται λέει ο πελάτης, πόσο μεγάλη είναι η πριζόλα. Λέω το κανονική. Εγώ τέλειωσα ολόκληρη σχολή και ξέρω ότι να δω πρωτεΐνη στον άνθρωπο 400-500 ευρώ, 500 από τότε γραμμάρια με το ζόρι. Λέω του άνθρωπου που πήγαινε στο καλό και εμείς δεν τα έζουμε ελέφαντες. Α, πάει κάπου που τα έζουν ελέφαντες, κύριε. Άκου να θέλει την κοτολέτα ο πελάτης να είναι 800 γραμμάρια. 400 είναι και πολλά σας. 800 γραμμάρια μπριζόλα φκάλεις μόνο αν εισφάξεις τυρανόσαυρο ρεξ. Ο Κυπρέος έδεχεται όμως, θέλει να κόφει την κοτολέτα όλη νύχτα, έτσι με το μασέρι, ώσπου να κοστώσει την παλάμη του. Άσε που για να φάεις μπριζόλα 800 γραμμάρια, πρέπει να αποσφίξει και μια τσέντα λεμόνια. Έχουν και οι αστεάτορες τα προβλήματα τους, μην νομίζετε, και οι τηλεθεατές το ίδιο. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η μερίδα, κύριε Σωτηρή, που κάνουν στα κέντρα. Ναι. Εξεφτιάχαν την, να τα πω στα κυπριακά. Αυτό είπε και η έρευνα του συνδέσμου. Δεν το είπε έτσι όπως το λέτε εσείς, στην Κυπριακή. Ολόγησα, εγώ λέω τα ολόγησα. Ναι. Βάλτε τρεις μιλούες σουβλάκι μέσα, αν είναι ή κοτόπουλο ή χοιρινό, μικρά να φύγει, τόσο μικρά. Είχαμε την ελιά το κομμάτι του κόβουν το κρέας. Συρρυκνώθηκε. Και αντιλαμβάνεστε πόσο μένει. Το λοιπόν, ναι. Βάζουν μέσα πέντε πατάτες. Αν η ντομάτα που ήταν ακριβή πριν λίγο καιρό, 4 ευρώ και το αγκουράκι, 3 κομμάτια αγκουράκι, 3 κομμάτια ντομάτα, ήταν 14 ευρώ ή 15 κοτόπουλο η μερίδα. Τώρα που είναι φτηνή η ντομάτα και αγκουράκι, φορτώνουν στο ντομάτα και αγκουράκι για να μην φαίνεται το ψεύτικο το κρέας βάλουν μέσα. Ακούτε προβλήματα. Εν αλήθεια, παιδιά, εγώ είμαι τον τηλεθεατή. Διότι παλιά έπιανε στην πίτα με τα σουβλάκια και ξυσίλα. Έβαλα σου 4 μίλε σουβλάκι, 4-5 σεφταλιές, αν είσαι και κέφτια ο σουβλητής, έσυνε σε λίγο λουγάνικο και κανένα κομμάτι χαλούμι. Έτρωες, έσπαζες. Τώρα, για να έβρεις το σουβλάκι, πρέπει να κάνεις ένα σκαφί όπως τον αρχαιολόγο. Σκάφκεις που κάτω από τις τοπάτες για να ανακαλύψεις το κρέας. Μα πού πάμε σε όρθιον τη χώρα. Γεια σας, χαιρετώ τους καλεσμένους και τον κύριο Μπαρούτη. Άκουσα για τα κρέατα, άκουσα για το μαλακτικό, άκουσα για το ένα με για το άλλο. Ακούστε, κύριε. Πρώτα για να γίνει μία μερίδα φαγητό, ειδικά κρέας, θέλει από ορισμένο μέρος του ζώου να είναι μαλακό. Δεν γίνεται να παίρνεις το μερί να το κάνεις σουβλάκι. Είναι σκληρό, διότι το ζώο ξαπλώνει πάνω εις τα πισινά. Εντάξει, ας μην κάνουμε ανατομία τώρα. Ναι. Έχει σημασία... Άντε κύριε Παρούτη μου, τι την κόφκεις στην κυρία Ανδρούλα. Άιστε να μας πει για την ανατομία του σύρου. Παιδιά, εν τέλειο που είμαστε όλοι οι Κυπρέοι δήμονες, άμα η κουβέντα έχει να κάνει με φαΐ. Κυρία Ανδρούλα, ξέρετε που πια πάντα τζιμάται το ζών και εν προτιμά γιατί φκένει σκληρό το σουβλάκι. Πάντως, θέλω να σας πω ότι η κυρία Ανδρούλα ευκήγε και γνωστή με τον καλεσμένο. Εμείς είχαμε ένα σουβλητήτικο στην κάτω βάφο. Εκάμετε ρε μισές πίτες, κυρία Ανδρούλα. Εκάμναμε για τα μωρά μισές πίτες. Είδες κύριε Θρασιούλου. Μα ρε Ανδρούλα, κοίταξε να σου πω. Πες. Έκαμνα 500... Κυρία Ανδρούλα. Ένα λεπτό, κύριε Ανδρούλα, ο κύριος Θρασιούλου εκπάφου ορμόμενος. Μα επούλησες το σουβλητήτικο. Ωραία, κουμπάρε. Μα να το μάθει έτσι στον αέρα, ότι επούλησε το σουβλητήτικο η κυρία Ανδρούλα. Ρε, πάντα που γεννήσκεται. Μα επούλησες το σουβλητήτικο. Κυρία Ανδρούλα. Παρακαλώ, πέστε μου. Ρωτάω, κύριο Θρασιούλου, επούλησες το σουβλητήτικο. Το σουβλητήτικο ήταν στα μπάνια, ιστορία μεγάλη. Α, σαμπέτας. Μπράβο, έκαναμε την ιστορία.
ιστορία σε όλο τον κόσμο. Και ποιος δεν ξέρει τις μισές πίτσες του Τσάμετα όμως. Σε όλο τον κόσμο, ήμουν στην Πάφον της Ήπειρος. 3,5 σελίνια. 3,5 σελίνια, 1,5-7 είναι άλλη. Λοιπόν, ελάτε κυρία Αντρούλα και δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πεφτιά φάω και εγώ και που τσάμε, ήταν τέλεια τα σουβλάκια της κυρίας Αντρούλας. Αλλά έχει πλάκα πολύ που κάνει throwback με τον καλεσμένο η κυρία Αντρούλα για τις μισές πίτες με τα 3,5 σελίνια. Πάντως έγινε μεγάλο θέμα τις τελευταίες μέρες με την ιστορία με τα φαγιά. Κάτω από το μικροσκόπιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών μπήκαν συνολικά 200 κέντρα εστίασης σε όλη την Κύπρο. 30 εκπαιδευμένοι εθελοντές με τη μέθοδο του μυστικού επισκέπτη βαθμολόγησαν 42 διαφορετικές υπηρεσίες των χώρων εστίασης, χρησιμοποιώντας ειδική εφαρμογή στο κινητό τους με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες που χρήζουν βελτίωσης. Η έρευνα αξιολόγησε τις υπηρεσίες, όχι την ποιότητα του φαγητού. Τα περισσότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν οφείλονται κατά κύριο λόγο στη μη επαρκή εκπαίδευση ιδιοκτητών και προσωπικού και μπορούν να επιληθούν χωρίς επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες των κέντρων. Ανάμεσα στα όσα προέκυψαν από την έρευνα, αναδείχθηκε και το γεγονός πως τα εστιατόρια στην προσπάθεια τους να μειώσουν το κόστος φαίνεται να κάνουν εκπτώσεις στην ποσότητα ή την ποιότητα του φαγητού που προσφέρουν. Ήρθαν τα λόγια του κυρίου πριν μου τις αιχμές. Κάνουν εκτόσεις σε ούλα πλέον, εκτός πολλαρκασμό. Καιρώνεις παραπάνω, τσιμερίδες μη τσανίσκω. Ας συνεχιστεί τούτη η κατάσταση, οι επισκέψεις μας στα εστιατόρια θα είναι κάπως έτσι. Μαγιά μου ρε, πες την ταρφάλι μας ρε. Συγγνώμη, να παραγγείλω. Παρακαλώ, πέστε μου. Πίνω πάρα πολλά. Θέλω να κάνουμε μου ό,τι θέλεις, αλλά να χορτάσω. Δεν έχω πρόβλημα τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά να κάνω πόσο πράγμα. Εντάξει, διότι έπαιζε τα φάλι μου, έχασα το τώρα σαν έρκου μου. Μένε εσύ έννοια. Θα σε κανονίσω εγώ. Ξέρω ακριβώς τι θα σου φέρω. Α, ευχαριστώ. Σε 5 λεπτάκια θα είμαι πίσω. Εντάξει. Μάνα μου τούτο, το φαγητό σας, το γεύμα μου τούτο που σου είπα, εν το παιδικό που μου φέρετε ή το όχι και το παιδικό, το κανονικό. Καλά έφερες μου τρεις κόκκους ρύζι, δυο κομματούθια κοτόπουλων, ούτε μισή ντομάτα και δυο κομματούθια αγγούρι. Μα κυρία μου είναι κοτόπουλων έναν και ραφιαλεμένον ελευθέρας βοσκής. Καλά, και πως είναι ελευθέρας βοσκής, ήταν που σημαίνει δηλαδή να χορτάσω πως είναι ελευθέρας βοσκής. Έβαλαμε και μία κουταλιά του γλυκού λάδι. Ξέρετε πως θα πάει τώρα το λάδι, ου! Είσαστε σοβαροί τώρα. Εννοείς το τώρα το πράγμα, να χορτάσω εγώ με το πράγμα. Τον το πράγμα καταρχάς εγώ τρώω το για να δοκιμάσω αν ψήθηκε το φαΐνο για να χορτάσω. Πόσο ήταν να φάεις κυρία μου, εσύ κάνει. Πάτε καλά. Πάτε καθόλου καλά. Εν το θέλω. Συγγνώμη, να το πληρώσετε. Μπράβο, Παν μου. Και πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό του τόπου να δούμε τι νέα φρέσκα πρόσωπα είδαμε στις τηλεοράσεις μου. Η πράσινη παράταξη γυρίζει σελίδα με ένα δυναμικό comeback. Ο Γιώργος Περδίκης είναι ο νέος πρόεδρος του κινήματος και θα παραμείνει στο πιδάλιο μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2025. Μα δεν που είναι. Γιατί παίζουμε παλιό βίντεο. Α, εν το ρασινό. Παλαιό Περδίκης πρόεδρος των οικολόγων. Όχι, μπράβο τους. Ως σωστοί οικολόγοι στηρίζουν την ανακύκλωση. Ο Γιώργος Περδίκης, έμπειρος καραβοκύρης του κινήματος, μέτρα ήδη 14 χρόνια στην ηγεσία, από την οποία αποχώρησε οικειοθελώς το 2020. Δηλώνοντας χορτάτος από μικρόφωνα και κάμερες, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επαναδιεκδικήσει σε μελλοντικές κοινοβουλευτικές εκλογικές διαδικασίες. Ναι, εντάξει, πιστέψαμε. Τελικά, ειδήσεις με ο σύλλον του Κασελάκη ήταν πιο ενδιαφέρουσες. Και για τον λόγο του αληθές, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Περδίκης δεν θέλει να εμφανίζεται καθόλου σε εκπομπές. Πρόεδρος των οικολόγων, κύριε Περδίκη. Πριν από οποιαδήποτε άλλο, επειδή ανοίξαμε μια συζήτηση, ναι. Εγώ σου έφερα σήμερα επαναχρησιμοποιημένα καλαμάκια. Να τα. Για να μην μπερδεύεσαι. Έφερα και σε σένα. Μπορώ να τα πάρω, κύριε σκηνοθέτα. Έφερα και στα παιδιά εδώ, τους κάμερα. Διότι χωρίς αυτούς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς είμαστε. Για κάτσε εδώ να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν. Τι μας έφερες. Τι είναι αυτό? Είναι επαναχρησιμοποιημένα καλαμάκια που διακινεί το κίνημα των οικολόγων. Είναι από σιλικόνη. Σιλικόνη. Και ωραία χρώματα. Έτσι όπως το είπε, το διακινεί το κίνημα οικολόγων. Νομίζω ότι τίποτε άλλο που είχε να μας πει αντί για σιλικονάτα τα καλαμάκια. Έτσι,
τα πλένεις. Αυτό το πράγμα πίνεται τώρα. Βέβαια, πίνεις μια χαρά από αυτό. Και μετά το καθαρίζεις κιόλα, δες. Αυτό μου θυμίζει το... κάτι σωληνάκι για το αυτοκίνητο. Μια χαρά να τα χρησιμοποιώ. Εγώ τα χρησιμοποιώ χρόνια, φίλε μου. Έχει και βρουτσούι. Ναι, μπράβο. Ωραία, το βρήκα. Βρικά. Βρουτσούι. Λοιπόν. Για να το πλένεις και να το ξαναχρησιμοποιείς. Θα τα βγάλω. Είναι πολιτική εκπομπή που θεωρούμε είναι τηλεμάρκετινγκ. Γιατί δεν έβαλαν και τηλέφωνα με τις προσφορές που κάτω να αγοράσουμε σετ καλαμάκια από τον Περδίκη. Όπως ξέρουμε, επηρεάζει τη φύση. Να... Όχι την κλιματική αλλαγή, τη φύση. Άμα πάρω τώρα. Δεν βγαίνει, κύριε Περδίκη μου. Το πλαστικό το καλαμάκι βγαίνει, συγγνώμη δηλαδή. Πώς βγαίνει δηλαδή. Αυτό είναι σαν μακαρόνι ζουμπιέτε. Μην το φας μόνο. Εσκάρταρε του το σιλικονάτον το καλαμάκι ο Μιχάλαρος. Μαζεσούρε Χρήστο μου, επειδή να πιεις τον Κυπριακό τον καφέ με το καλαμάκι του Περδίκη. Να πω καρτέα ζέδι. Να ρουφίσεις το καϊμάκι με το καλαμάκι που είσαι σιλικόνι. Τέλος πάντων, πάμε μια βόλτα στη Βουλή να δούμε πώς πάνε εκεί τα πράγματα και πώς προεδρεύει η Αννίτα μας. Υπάρχει απαρτία, αντί μην κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Μόνο Χατζηγιάννη ιστορία δεν έχει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καλά ρε, πάλι προεδρεύει ο Κουλίας. Η Αννίτα πότε προεδρεύει στη Βουλή. Εμάς δεν μας συμφέρει τον το πράγμα, γιατί άμα είναι ο Κουλίας δεν γίνεται τίποτε κωμικό, ρε παιδί μου. Όλα κυλούν ομαλά. Κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ να έχω την ησυχία σας. Κύριε. Λοιπόν. Εύκαλε την πένα που την πούγκαν τους άκου για να φατσίσει μας το μικρόφωνο για να ακουστεί όπως το μαέστρο στη Συμφωνική Ορχήστρα. Μόνο που στη Συμφωνική Ορχήστρα όλα δουλεύουν άψογα, σε αντίθεση με τη Βουλή μας. Παρακαλώ τους τεχνικούς να ελέγξουν τον ήχο να κάνει αντίλαλο και παραλαμβάνει τη φωνή μου αντιλαμβάνω. Δηλαδή έχουμε δύο κουλίες αντί ένα. Τούτο είναι καλή τιμωρία για σας. Αγαπώ τον Κουλία, έχει το γνώθι σε αυτόν. Ένας Κουλίας δηλαδή τους, ένα απλή τιμωρία. Δύο Κουλίες όμως, εν καλή τιμωρία. Εν τέλειον όμως που ακούεται ο πρόεδρος της Βουλής Παντίτσια σε Παναήρη. Κύριοι. Συνάδελφοι, φύ. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο Κουλίας μας θα έβρει τη λύση. Το λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δοκιμάσω να διαβάζω πιο σιγά και μπορεί να τερματιστεί ο αντίλαλος. Γιο καλό. Ωραία. Είδατε, ο Κουλίας αποφάσισε ότι αν μιλά πιο σιγά, δεν θα ακούεται ο αντίλαλος. Γιατί είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο αντίλαλος έμπιαρνει τα χαμηλά ντεσιμπέλ. Να ξεκινήσει να του σταλάλει μυστικά. Και ξέρετε, δεν τον κάνουν τα βάσανα του μες στη Βουλή. Τραφκένιζε στα κανάλια. Αν όντως γίνει, κύριε Κουλία, εσείς θα καταψηφίσετε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. 100%. Ξέρεις ότι είναι ο λόγος, θα δούμε το. Λοιπόν, κύριε Κουλία, τώρα. Μαζί με εσάς θα προκύψουν και άλλοι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος που θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό για αυτόν τον λόγο. Νομίζω ότι έχει αρκετούς στο Δημοκρατικό Κόμμα που συμφωνούν. Mm. Αλλά ευελπιστώ ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα επαναφέρει τα πράγματα σε σωστή βάση να μην φτάσουμε σε εκείνο το ακραίο σημείο. Θα προσπαθήσετε να επηρεάσετε και άλλους βουλευτές από άλλα κόμματα να κάνουν αυτό. Πολύ ρωσά, φταστώ αυτό. Πείτε το και εδώ. Θα το κάνετε, κύριε Κουλία, δηλαδή θα προθάξετε. Μα με μου ξαναδείς να θυμώσω, ρε. Στέλλα. Λοιπόν. Κύριε Λύση. Λοιπόν. Να θυμώσεις, Στέλλα μου, που να θυμάται το όνομα σου. Με μου τον κουρτίζεις. Ελπίζω μετά από ευχές στον Δημητρόπουλο να ήταν πιο ήρεμος. Για ποιον λόγο, για την υγεία των Κυπρίων. Ναι. Παρακάμαντε τα κοπέλια. Άρα... Και η κυβέρνηση νοιάζεται στην ουσία σε αυτόν τον τομέα. Καλά, εσύ που έχεις τον τρόπο και την πρόσβαση πρέπει να τους τα λες αυτά. Συγκυβερνό κόμμα είστε. Ο τρόπος και η πρόσβαση, Ανδρέα μου, είσαι εσύ. Ναι, εγώ. Ελπίζω να παίρνουν το μήνυμα από κοντά σου τώρα που μιλούμε. Σωθήκαμε. Αν περιμένετε από μένα, σωθήκαμε. Συγγνώμη, ένα λεπτό για να καταλάβω. Ο Κουλίας είναι έξαλλος με την κυβέρνηση, στην οποία είναι συγκυβερνών κόμμα, να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και η λύση του είναι όχι να τα πει μέσω του κόμματος του που συγκυβερνά, αλλά να τα πει στον Δημητρόπουλο. Τέλος. Εβάλαμε μεσάζοντα για να κυβερνάτε η χώρα μας τον Δημητρόπουλο. Πάμε πάρα πολύ καλά. Σπαταλούνται χρήματα όχι για την υγεία των πολιτών. Όχι γιατί κάποιοι γιατροί κάνουν τη δουλειά τους. Είναι διότι γράφουν πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Γίνεται ένα γιατρό να συνταξιούχο 80 χρονών, 87 χρονών να παίρνει ας πούμε 30.000 ευρώ. Πώς σε παλαβέ χώρε, γιατί γίνεται αυτό. Ναι, κύριε Κουλία μου, είμαστε μία παλαβή χώρα. Και καταλάβαμε το που τούτα που μας λαλείς. Τι είχαμε αμφιβολία.
Και ως παλαβή χώρα, συνεχίζουμε να τρώμε bullying που όλους τους ξένους. Κλιματοκιβώτιο για τους Ρώσους ολιγάρχες και σημείο παράκαμψης των κυρώσεων και ένα σύστημα για χρυσές βίζες. Πού μπορεί να πάει το μυαλό κάποιου όταν ακούει τον πρόλογο που μόλις ακούσαμε? Δεν είναι σενάριο του Netflix, είναι αυτό που αναφέρουν τα Cyprus Confidential για την Κύπρο. Σχεδόν άπαντες μας έστησαν στον τοίχο κατά τη διάρκεια της εξέτασης των ευρημάτων της έρευνας Cyprus Confidential για την παράκαμψη των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και τα όσα έβγαλε στο φως το δίκτυο των ερευνητών δημοσιογράφων. Πρόκειται για διαφθορά. Οι εθνικές αρχές πολύ συχνά είναι οι φταίχτες, είναι οι συνωμότες. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου είναι γεμάτος από ρωσικά χρήματα. Μα ποιοι είναι τούτοι ουλί που μας κράζουσιο. Σταθήκαν οι ευρωβουλευτές και κάνουν μας πόξι λίκιν και λένε ότι είμαστε σαν ταινία του Netflix. Είτε πολλές ταινίες του Netflix με τον Κουλίαν πρωταγωνιστή. Και στο κάτω-κάτω δεν ήταν που μουρμουρούν, αφού είπαμε τους ότι είναι να τα ερευνήσουμε τα θέματα. Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο γιατί φτιάξαμε αρχή καταπολέμησης κατά της διαφθοράς, γιατί φτιάχνουμε και άλλες αρχές και θα πρέπει να φέρουμε ερευνητές και εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό για να μελετήσουν τις αμαρτίες μας. Αυτές που θα πρέπει να τις έχουμε είτε αποφύγει, είτε μελετήσει και οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Γιατί ξένοι ερευνητές για τον πρόεδρο Αναστασιάδη? Η κοινωνία δικαιολογημένα ίσως είναι κάπως καχύποπτη. Και εμείς μαζί. Όχι, είσαι καχύποπτη. Είπετε να πείτε, ζήπετε. Απλά παίζουμε μπελό. Άλλον παλέζει το νόμο. Θα φέρουν ξένους εμπειρογνώμονες για να διερευνήσουν τον Νίγαρ. Οι ξένοι εμπειρογνώμονες ξέρουν ότι είναι ένα φαντασάκι μπα στη κελέ. Να του το πείτε πριν έρθει. Αν η Κύπρος είναι μικρή κοινωνία. Αν έχουμε πολύ ικανούς Κύπριους ερευνητές και μάλιστα υπήρχαν και άτομα που ήταν πρόθυμα. Αλλά αν διορίζαμε σε μεγάλες υποθέσεις που ερευνώνται πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα, ναι. Κύπριους, θα άρχιζαν εμάς και μας αφισβητούν όντας Κύπροι και την εντιμότητά μας έχουν αφισβητήσει και τα πάντα και την ικανότητά μας. Οπότε προτιμήσαμε να πάμε σε άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την Κύπρο προηγουμένως. Ναι. Για να ψάξουμε, για να μην υπάρχει οποιοσδήποτε δεσμός ή να πει κάποιος ότι αυτός ξέρει τον τάδε ή τον τάδε. Ναι. Γι' αυτό ψάξαμε στο εξωτερικό. Μάρα μου τα κακομάζεις, αλλά τα πλάσματα κακά που έχουν να τραβήσουν. Δεν είναι κακή σκέψη τους όμως, διότι ως γνωστόν όλοι ξέρουν τους, όλους μες στην Κύπρο. Θα ήθελα πάρα πολλά να περιγράψω με μία έκφραση την κατάσταση, αλλά θα φύγω τον κύριο Καρεκλέ να το κάνω. India Confidential. Αναμένονται στη συνέχεια αποκαλύψεις νέες που να δικαιολογούν απόλυτα τον τίτλο, είδομε. Η πραγματικότητα όμως είναι μία. Για μια ακόμη φορά η Κύπρος γίνεται η σιτζά του μαύρου κατά τη λαϊκή ρίση. Τέλειες. Τούτη είναι έναρξη πολιτικής εκπομπής. Είμαστε η σιτζά του μαύρου. Τέλος. Απορώ ποιος γράφει τα κείμενα του Καρεκλά και λαλεί τις χορκάτικες εκφράσεις. Η Σοφία η Χατζιπαντελή που το My Style Rocks. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ και στα δικά μας οι ανήπαντροι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πολύ και φάτους χαμογελαστούς στα αρχή της δέκατης εβδομάδας. Έχουμε βάλει τα μαύρα μας. Η Σοφία έχει εγώ βάλει είμαι και με ένα τα πορτοκαλί, μαύρα πορτοκαλί. Το δεν να... είναι ένα απλό κάτι πορτοκαλί. Εμένα μου είπε η Σοφία τι είναι. Είναι η κουρούκλα μου. Είναι η κουρούκλα για την οποία έχουμε μιλήσει εντελεχώς στο παρελθόν. Χωρίς να την έχουμε. Ναι, την κουρούκλα που τη λέει η Σοφία, τη είπα είναι κουρούκαλα. Η κουρούκλα, όχι, για την κούκλα. Η κουρούκλα για την κούκλα. Την κούκλα την Κατερίνα. Μιλάμε ότι υπάρχει κάποια ποίηση που συμβαίνει εδώ. Μεγάλη ποίηση με την πορτοκαλιά την κουρούκλα. Τούτον τζαν είναι fashion statement. Το μόνο λάθος είναι το concept, σίγουρα. Μπορώ να δω και το κολάνι σου που... Το κολάνι μου είναι αυτό. Να το βγάλω. Ναι. Να το βγάλεις. Because I was just thinking, έχουμε ένα αυτό που πίσω εδώ. Ου, εγώ πάω, μαν. Πάω, Τζέρ. Από όλα καλούμπα. Είναι και το κουρκούλι, όχι. Κουρούκλα. 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 Είναι κουρούκλα για την κοκόνα. Κουρούκλα, είπαμε, μάνα μου, ή κουρκούλι. Σιγά να με σου τραγουδήσει τα παιδιά των φαναριών. Το κολάν είναι μάθαμε το, έμεινε να μάθουν την κουρούκλα τώρα. Secure. Αμέ. Oh my God, είσαι τόσο παστούα. Τι είναι παστούα? So skinny. Αλεπτή. Αχ, αλήθεια. Αγκαλιάζονται, επειδή δεν είπε παστή. Τέλειο. Καλή. Αγκαλιάζονται και φιλιούνται επειδή δεν είπε παστή, παιδιά. Είδατε κομπλήμα. Έπρεπε να το εξηγήσουμε πρώτα, αλλά οκ.
Το παστί δεν είναι το παστό που ξέρουμε, το παστοψάρι, ας πούμε. Είναι... Το κατάλαβα, ναι. Αλλά παστί σημαίνει αδύνατη. Mm. Και σκέψου τη στιχομηθεία τώρα να λέει μία στην άλλη. Είσαι παστί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ είσαι καλονή. Ναι. That looks so much better για μένα. Είσαι μια παστή με το κολάνι της, αγάπη μου. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Σιγά σιγά μαθαίνουν οι Calamars, ως το τέλος της χρονιάς, ένα τα μιλού φαρσί. Πάμε να δούμε τι κάνει και το έτερον fashion icon, ο Μαυρίγιος Μαυρικίου. Εδώ είμαι, παιδιά, εδώ είμαι λοιπόν. Και όπως καταλαβαίνετε, κάθε παίχτης που σέβεται τον εαυτόν του οφείλει να έχει και τον τέλειο προπονητή. Ήρθα λοιπόν να συναντήσω τον προπονητή μου, ο οποίος έμαθα ότι είναι top στο είδος του. Λέγεται Edward Massinua. My clothes. I'm not sure if it's for football, but... Why? It's silk. It's ολομέταξο. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Επίε με το ολομέταξο του outfit να παίξει μάπα ο Μαυρίγιος. Εν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Πώς πάει η πλάγια? Σαν τον Καβούρα. Τι λέει, ρε παιδιά. Ναι, έτσι ακριβώς σου την έδειξε την άσκηση ο προπονητής σου. Να σε κρατούν που το χέρι και να κάνεις έναν τα κουτούκια χαμέ, παντής και παίρνουμε περίπατον τη γιαγιά μας. Έσπασαν τα πλάσματα, ρε κουμπάρ. Τραβούν τον τρεις για να σηκωστεί που χαμέ και πάλι δεν τα καταφέρνουν. Παρέτα τα ρε Μαυρίγια μου και μείνε στο τραγούδι που σου περνά. Τέλος πάντων, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα, διότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε και την πρώτη κατεδάφιση προσφυγικής πολυκατοικίας στα πλαίσια του σχεδίου Εστία και όλα τα κανάλια συνδεθήκαν live. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια περιμένουμε έτσι να το δούμε να πέφτει σαν χάρτινος πύργος, αλλά για λόγους ασφαλείας το αντιλαμβάνομαι, το πάνε σιγά σιγά. Η Σταύρη ενόμισε να πέσει ούλο μια φάτσα, όπως θωρείς τα έργα. Συγγνώμη που σε απογοητεύσαμε, Σταυριανή μου, αλλά δεν ζούμε στην Αμερική για να βάλουν δυναμίτες μες στους θεμελιούς και να κάνουν ελεγχόμενη κατεδάφιση. Ας το κάνουν σιγά σιγά όπως ξέρουν τα πλάσματα, να έχουμε και κελέ μας ήσυχοι. Έτσι. Τσάμε, λίγο-λίγο, και του πητούν και με το λάστιχο. Έχουμε το χειριστή του μηχανήματος, ο οποίος δεν είναι ο ίδιος που ήταν και το πρωί, είναι ένας δεύτερος για να ξεκουράζονται και οι ίδιοι. Έχουν εδώ το λάστιχο και, πητάνε, και πετούν νερό. Ναι, Ιουλιέτα μου, πητάνε νερό με το λάστιχο. Όχι που θα έλειπε η Ιουλιέτα από τον το γεγονός. Αφού τούν τα ρεπορτάζ, φωνάζεις μου μακριά το όνομα της. Είναι η ειδικότητά της. Έχουν εδώ το λάστιχο και πετούν νερό, ούτως ώστε να μπορούν πιο εύκολα να μην σηκώνονται σκόνες. Πάλε καλά που μας είπε πιτάνε με το λάστιχο για να μην σηκώνεται τόση. Εντάξει, γιατί μας περιγράφει την εικόνα, ρε κουμπάρε, αφού θωρούμε το εμείς. Θα ήταν καλύτερο απλά να μας εξηγήσει γιατί πιτούμε το λάστιχο. Βλέπετε κι εσείς ακριβώς μπροστά μου την μπουλτόζα που έχει προχωρήσει. Εδώ οι τείχοι έχουν και την βογιά, έχει απομείνει από τους ένικους οι οποίοι έμεναν εδώ. Έτσι πάλι. Περιγραφικότατη, Ιουλιέτα μας. Εντάξει, έναν άκουαν επικίνδυνο που πήγαινε και στάθηκε ακριβώς που κάτω από το χτίριο που κατεδαφίζουν. Να πέσει κανένας τείχος, πας στην κελέντη και να βρούμε στο τέλος. Δεν τη φοβούμε όμως, διότι είναι φτιαγμένη για το μαχητικό ρεπορτάζ. Περιμένουν τους ανθρώπους. Η Ιουλιέτα Μιχαήλ όμως, μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί σε κρεμάσανε, παιδί μου, σαν το αρνί εκεί πέρα στην Παραμυθούπολη? Για πες μου λίγο. Είπαμε να διασκεδάσουμε Χρήστο, μιας και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Μετράμε αντίστροφα να γίνουμε παιδιά. Έχω εδώ μαζί μου και τον Χρυσαθό Φάκα, Δημοτικό Συμβούλο Λευκοσίας. Πού τον κρεμάσατε αυτό? Να τα πούμε εδώ για την παρα... Νάτος. Καλώς το. Δεν κινείται όμως.
Εγκίνεται η Ιουλιέτα μου, διότι δεν κάνει που τον έβαλε στον άνθρωπο να κάτσει μα στη Σούσα. Έβαλε του την ασφάλεια να πρώτη να του φύγει την ζηλιά του. Ο άνθρωπο επειδή να κάνει μια δήλωση και βρέθηκε ένα λυσοδεμένο. Καλά, σε ρωτήσα να γίνει να κάτσουν πάστε σούσε. Έτσι, πώ κάθατε που να ακούσετε. Άκουσα τη συμβουλή τη. Δεν το σκέφτηκε η Ιουλιέτα. Ότι έτσι όπως εκάτσα δεν θα φτάνει το μικρόφωνο ο άνθρωπος για να μιλήσει. Και μαζί του να κουντίζει έτσι με τα πόθηκια της για να πάει με τη Σούσαν και ο Τζίπερ και τον φτάσει. Δεν είναι προπευκιά, αγαπώ την που τα λύθηκε. Η Λευκοσία είναι πάντα ταυτισμένη με τα Χριστούγεννα και είμαστε σήμερα εδώ να πούμε και λίγα λόγια. Να πούμε και λίγα λόγια για την προσβασιμότητα όλων αυτών των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Πώς θα έρχεται ο κόσμος κάτω. Δουλεύει. Πριν πάμε έτσι να πούμε λίγα λόγια, να πω. Δουλεύει το ασθενσέρ, δουλεύει. Μπράβο. Δουλεύει όντως, πριν πάμε έτσι να μπούμε στο ψητό, να πούμε ότι για 52 ώρες... Πάει και έρχεται η Ιουλιέτα από στο σουζούκο που τον κρεμάζουν για να στεγνώσει. Είναι κρίμα που έχει κάποιον που πίσω να τους κουντήσει λίγο να γελάσουμε ρε κουμπάρε. Εντάξει, κατάφερε να ξυσφινώσει που είπες άνθρωπος, οξά. Είναι για όλους και για να μιλήσουμε έτσι να κατεβούμε και από τις σούσες τώρα. Να τα πούμε καλύτερα. Καλά, τι συστήματα ασφαλείας είναι αυτά για τα παιδιά. Εμείς δεν είχαμε τέτοια όταν ήμασταν μικροί. Εμάς όποιος έπεφτε κάτω δεν ξανασηκωνόταν. Βεβαίως. Ακούμε και από εδώ. Ναι. Ακούμε και από εδώ. Πολλά καλή δικαιολογία για να κρατήσει την Ιουλιέτα όσο με το μακριά γίνεται. Δεν θέλω να του κοντεύει κι άλλο, αλλά λύσω να κρατήσουμε τις αποστάσεις μας. Διότι στο επόμενο λεπτό, τούτη μπορεί να με βάλει μέσα στην μάπα που εξφενδονίζεται με το λάστιχο. Τσαγερεύκω το λάθος. Τέλος πάντων, πριν προχωρήσουμε, πάμε να δούμε και ένα βίντεο της Παν μας, πάντα με τη στήριξη των Shoebox. What a lovely day, isn't it? It's a little bit windy, just a tat. Ah, thank you for this gift, for this weekend getaway. I love you, darling. We should go to the beach. Yeah, it's beautiful. Get your swimming suit and your sunscreen. Ρε, που εμπούμε έφερε ρε και χάρηκα κιόλας. Έφερε με ξενοδοχείο διήμερον η μισή μου ρε να πάρει τους τόπους ρε. Έχει υποδούν το τσουνάμι και με θωριστώ. Ο Παναγία μου ψατζή. Το πουρνούζι σου φορώ το. Και το δικό μου φορώ το. Θωρείς να μου γίνεις και τε δαμέ. Αγία μου ευτυχώς που βάλα 6-7 κιλά και να βρεθώ στο Λίβανο που να εραμπώσει. Ου κύριε Λέισον, μια χαρά ήμασταν εσώ μας με τη σώπα. Κάμε εκεί να το να μπω μες στο παπλώμα. Όχι τούτον που φορώ, έχει άλλο έναν τζάμε σπέα. Ανοίξε το και θέλω το. Παναγία μου, ψατζή, δεν μπορώ. Μπράβο, Παν μου. Και πάμε στο ΡΙΚ, όπου η Κατερίνα Χαραλάμπους είχε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του συνδέσμου, χάμηλο συνταξιούχο. Αν τα θέλουμε χρόνο να τα πούμε και να είμαι παρόν εκεί, να είμαστε στην τέτα τέτα. Να τα πούμε, να ακούει ο κόσμος, διότι έχουμε σοβαρά προβλήματα. Να είναι Και εσείς και εγώ. Ναι, βέβαια. Ναι, να λέμε, να πούμε. Ναι, κατερ, μας είσαι σου, δεν καταλάβετε. Να πάμε μόνα τους τα πλάσματα να συζητούν. Θα είσαι και εσύ για μες στο στούντιο. Καλέσας. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και θέλουμε βοήθεια από τους δημοσιογράφους. Εντάξει, ό,τι μπορούμε βοηθούμαστε, θα θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας πανκύπρια. Βεβαίως κύριε Σπετσιώτη, μα γι' αυτό και σας δίνουμε και σήμερα το λόγο και μάλιστα σας προσκαλέσαμε να έρθετε στο στούντιο. Ναι, είχατε άλλες υποχρεώσεις. Όχι να έρθω για 5 λεπτά και να φύγω. Είχαμε με τον κύριο Ποταμίδη την 1,5 ώρα. Θέλω χρόνο, θέλω περισσότερο χρόνο. 1,5 ώρα? Δεν μπορεί να λέτε για συντάξεις 1,5 ώρα. Σιγά να με αφιερώσει το ΡΙΚ, ο Λάγκερ είναι εκπομπή για να λέτε για το μικρό το τσεκούι. Πάμε τώρα στην αγαπημένη μας πρωινή εκπομπή με τη Γιώτα Δαμιανού και τον Δημητρόπουλο να δούμε τι συζητούν και εκεί. Σχεδόν όλη η εκπομπή μαζί με τη Στέλλα και πάμε στη Φρόσο μετά. Δεν έχουμε σήμερα, τελειώσαμε από τα κλάση. Ναι. Πάμε στη Φρόσο. Σήμερα δεν θα κλάσει. Τι? Δεν θα έχει κλάση. Δεν θα. Ευτυχώς, Γιώτα μου, ευτυχώς που δεν θα κλάσει σήμερα, διότι είσαστε για να είστε στενοκοπημένοι μέσα, ήταν να έχετε πρόβλημα. Να πού να λύσεις, ρε Γιώτα μου, της κοπέλας. Άκου, σήμερα δεν θα κλάσει. Πριν μιλούσαν για τις κλάσεις των κρεάτων, αν κάποιος διερωτάται πώς προέκυψε τούτη κουβέντα, η Ιώτα έθεσε το όσο πιο άκομψα εμπόρε, όπως τον πολιτικό αναλυτή στο δελτίο του ΣΥΓΜΑ. Σήμερα η γάτα
είναι συνταυτισμένη με τους πολιτικούς και λέμε τον άτιμο είναι γάτα. Τι κάνει όμως σήμερα η γάτα? Η γάτα σήμερα, όταν είναι η ώρα της ανάγκης της, πάει σε μια γωνιά και καλύπτει, ζώντας την ψευδέστηση ότι δεν τη βλέπει κανείς, τις κουράδες της. Οκ. Πεθκιά να μου συζητούς στο Δελτίο Ειδήσεων. Γιατί μιλούν για τις κουράδες των κάτων? Έξερα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά όχι έτσι. Αυτό είναι το σύστημα, δηλαδή καλύπτει τις κουράδες του. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ένα σύστημα είναι βυθισμένο στις κουράδες του. Άντε πάλι. Πάλι έλεγα για τις κουράδες. Μα τι έπαθαν όλοι στο σίγμα την εβδομάδα? Ο ένας ένα κλάσει, ο άλλος κουράδες. Γιατί συζητούσε σε όλες τις εκπομπές για το ίδιο θέμα? Το χαρτίν υγείας αυξήθηκε από την πανδημία και μετά αυξηθήκαν σημαντικά οι ποσότητες τους και οι τιμές τους αυξήθηκαν βέβαια. Αυτό ξεκάθαρο. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας, χαρτίν υγείας, απολυπαντικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, ό,τι αφορά την υγεία, έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις με αφορμή από την πανδημία. Γιατί παίζει να πεις για τις κουράδες, αυξήθηκε η τιμή του χαρτιού υγείας. Πλέον να σκεφτούμαστε για το θα πάμε στο μέρος. Καλά, σύντομα, γιατί ακρίβως είναι το χαρτίν υγείας? Και ήταν φυσικό επόμενο, κράτησε πολύ η πανδημία, οπότε... Μέναμε περισσότερες ώρες στο σπίτι. Ναι, και οπότε άλλαξαν και οι συνήθειες του κόσμου όταν για μακροχρονικό διάστημα χρησιμοποιά μια συγκεκριμένη πρακτική στο σπίτι σου. Ήρθε η πανδημία, ευαωθήκαμε όλοι έσω, εδώ κάμε τον άψη. Λογικό. Είμασταν όλη μέρα πάνω στον καναπέ και τρώμε λιξά. Να μου καρτεράτε. Τσαμε που πριν την πανδημία πιέναμε μια φορά την ημέρα, και αν ήρθε ο κορονοϊός και θέλαμε μια 24 κολόχαρτα την εβδομάδα. Να μην είμαστε ακριβώς τώρα που εκπαιδευτήκαμε. Μένουμε όμως στο ΡΙΚ και στην εκπομπή του Σταύρου και της Σταυριανής, διότι λογικά όλα δουλεύουν ρολόι και σήμερα. Και ναι, είναι σωστό αυτό. Το έργο θα μείνει, η ταλαιπωρία θα φύγει. Είναι καλό να το γνωρίζουν οι άνθρωποι που επηρεάζονται. Από δεν ακούω. Μας ακούς πανικό? Καταλαβαίνουμε ότι είναι και η εκτέλεση των έργων εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πανικό μου. Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στη Σωτηρούλα στη Λεμεσό, η οποία σίγουρα θα μας ακούει. Καλημέρα, Σωτηρούλα. Εν την ακούμε εμείς όμως. Ήταν και σίγουρος ο καημένος ο Σταύρος ότι είναι να πάνε όλα καλά. Τίποτε, παιδιά. Ένα άθλος που κάνουν ο Σταύρος και οι Σταυριανοί. Προσπαθούν να κόψουν μια κουβέντα με τους ανταποκριτές τους και δεν τα καταφέρνουν. Θέλω να δω όμως τι είδηση μας είχε η Σωτηρούλα όταν τα καταφέρα. Αυτός ο χετός λοιπόν είναι αυτός που παίρνει τα νερά της βροχής και τα διοχετεύει εκτός δρόμων. Όταν αυτός ο χετός φραγεί από τα διάφορα που βλέπουμε στις φωτογραφίες... Ναι. Ανεβαίνει η στάθμη του νερού, πλημμυρίζει και κατεβαίνουν μέσα στην υπόγεια διάβαση. Αυτές οι εικόνες που βλέπετε είναι εικόνες από αυτά που βρήκαν όταν πήγαν να καθαρίσουν χθες το πρωί. Αν είναι δυνατό. Μετά διαρωτούμαστε γιατί όποτε βρέξει πλημμανίσκουν οι τόποι. Ρώτσε καροτσούν του μπακάλι, πετάξαμε στον οχετό. Όχι, δέτε και άλλες φωτογραφίες. Όχι, είναι και πολύ δυνατόν. Υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες που είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικές από το τι υπήρχαν. Εδώ βλέπετε μέχρι και λάστιχα των αυτοκινήτων. Μέσα σε οχετό. Και μετά διερωτόμαστε ποιος στέει και πλημμυρίζει, γι' αυτό και ο τίτλος, ποιος στέει και πλημμυρίζουμε. Όταν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι επιδεικνύουν αυτή τη συμπεριφορά, όλοι γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί. Αυτά, Σωτηρούλα μου, από πού τα έφερε ο ποταμός που λέει και η φράση? Που το AliExpress, Σταύρο μου. Αφού δωρείς, ρε, και πάνω μπατσαρίζα, παιχνίδια, λάστιχα το αυτοκινήτου, καρέκλες, πιατού και ο σύλλου. Είναι ακριβώς ότι βρίσκεις σε μια κινέζικη σελίδα που πουλά πράγματα. Ό,τι σκεφτείς, έχει τα μέσα οχετός. Λοιπόν, από πού ξεκινά κάποια... η ιστορία για να καταλήξουμε λοιπόν, εκεί? Δώσ' μας λίγο την εικόνα. Κάποια από αυτά λοιπόν σίγουρα τα έφερε ο οχετός. Και ο οχετός προφανώς έφερε αυτά που είναι τα πιο μικρά. Μάλιστα. Για τα πιο μεγάλα
Και αυτό που θα σας πω μπορεί να ακούγεται απίστευτο. Ναι. Για τα πιο μεγάλα υπάρχει υποψία, όχι δεν είναι ακριβώς υποψία, είναι κάτι περισσότερο από υποψία, ναι, ότι κάποιος κακόβουλα τα βάζει μέσα στον οχετό. Όχι. Δεν το πιστεύω. Μα συμπολίτης μας είναι επίτηδες τα πατσαρίζα του μέσα στον οχετό. Μα αφού είμαστε τόσο ευσύνητος λαός, κάποιο λάθος πρέπει να γίνει. Τώρα, πιο ενδεχόμενα υπάρχουν, ή πετάσεις τα ζαμέ γιατί εγκάτσιμον και νομίζω ότι θα τα δει κανένας, ή εν κάποιος πελός που τη βρίσκει με τις πλημμύρες. Στο τσάζι τον οχετό με παλιοπράματα και καρτεράτησε σε μια γωνιά με το popcorn να βρέξει για να θωρεί τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει. Να μπορεί να πεις. Ποια αρχαία έκφραση σημαίνει αστραπιαία? Εν ρηπή οπλού. Εν ρηπή οφθαλμού, ρε κουμπάρε. Εν ρηπή όπλου. Εναρκέψαμε ούτε σήμερα καλά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Εφρέμ, ποια είναι η πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ? Ελ Σαλβαδόρ. Την πρωτεύουσα θέλω. Την Μπασάρο. Την Μπασάρη στο Γιώργο. Γιώργο. Αυτό που έχω στο μυαλό μου δεν είναι σωστό. Πού το ξέρεις? Η απάντηση που θέλω είναι, που σκέφτηκα πρώτα, είναι το Σαντιάγο, αλλά είναι της Χιλής. Ναι, αφού πάει μαζί. Σαντιάγο της Χιλής. Όμως, ξεκινάς σωστά. Είναι σαν κάτι. Ναι, είναι σαν κάτι. Η πρωτεύουσα του Ελ Σαλβαδόρ. Σαν Μικέλ. Όχι. Σαν Louis Night Show. Ο Εφρέμ φταίει που επάσαρε την ερώτηση στον Γιώργο. Δεν πειράζει. Έχει άλλα κρυμμένα χαρίσματα ο Εφρέμ. Τρέμει η φωνή του, ρε παιδιά. Ναι. Πάω στον τελικό. Αφήσ' τώρα μου έλαχε ομπρός για να περάσω. Δεκαχιλιάες εύχομαι. Πόψε για να τις πιάσω, πόψε για να τις πιάσω. Ταραραν. Είμαι λίγο πραγματισμένος με αυτόν τον λόγο. Λοιπόν. Συγγνώμη, κάνουν και στο εγγλέζικο tipping point έτσι πράγματα. Να λαλούν οι παίκτες τσατιστάζ και ο παρουσιαστής να χτυπά παλαμάκια με το σελήνι του jackpot. Δες πάντων, πάμε στην επόμενη ομάδα. Σε ποια πόλη της Βόρειας Υπήρου γεννήθηκε ο Ολυμπιονίκης Σπύρος Δήμας? Καλύτερα να πασάρω. Πασάρεις η Σοφία. Σοφία. Δεν γνωρίζω. Θα πω Αθήνα. Της Βόρειας Υπήρου, είπα. Α, συγγνώμη. Είστε σαΐνια, βλέπω, απόψε. Ναι, είναι σαΐνια και αυτή η ομάδα, Τάσο μου. Αν και τα μεγαλύτερα σαΐνια είχε τα η celebrity ομάδα που είδαμε. Με ποιο όνομα είναι περισσότερο γνωστή η πετοσφαίριση Επιάμμου? Το βόλεϊ. Επιάμμου. Βόλεϊ στην παραλία. Beach volley. Επιτέλους. Καλά, το είπα στην ελληνική. Στα ελληνικά, Χριστιανέ. Παίζεις ή πασάρεις. Τέτοια αυστηρότητα πια. Παίζεις ή πασάρεις. Α, βολέι. Α, εντάξει. Πέρα. Παίζει και πασάρι beach volley η Γιώτα Δαμιανού. Έχουμε και μαργαριτάρι, έχουμε για φτάσει. Καλά, με τη Γιώτα μας παίχτρια, τι περιμένετε να συμβεί? Δεν καταλάβει καν ποιες είναι οι ερωτήσεις και ποιες όχι. Να δούμε αν απάντησε και ο Μαυρίγιος τίποτε. Μαυρίκε, δεν χρειάζεται τον μπάζερ. Ποιου πασίγνωστου Αργεντινού επαναστάτη, αν διπλασιαστεί το όνομα, γίνεται ονομασία Μίγας? Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτό, παιδιά? Μόνο Μαυρίκιος απαντάει. Ναι, ναι. Ποιου πασίγνωστου Αργεντινού επαναστάτη. Αν απαντήσω εγώ, μπορώ να πάρω το κέρμα. Α, τσετσέ, Μίγα τσετσέ, Τσεκεβάρα. Σωστό! Έλα! Έκανα σύνδεση τώρα. Κατέβηκε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Για πες, πού θα παίξεις? Η Λάιρα, το μωρό μου, στέλνει ενέργεια από το σπίτι. Στείλε, στείλε, αγάπη μου. Πάμε! Περίμενε, βρε, πού θα πάμε, πες μου πού θα παίξεις. Είπα η Λάιρα και βιάστηκα. Ναι, ναι, ανέβηκε. Που τη σύγχυση του Τσιλάδα κουμπιά πριν την Ολλανδούς, αφού εμπηγεί έμπνευση η Λάιρα, ακόμα και που απόσταση στέλνει την επιφύτηση που έσω τη. Ποιο μεγάλο πόλεμο έχει χαρακτηριστεί πόλεμο χαρακομμάτων? Του Μαραθώνα. Oh.
Πού ήταν η Λάιρα να στείλει ενέργεια σε τούτη την ερώτηση? Να ξέρω, Μαυρίγκε, μας συνεχίσεις έτσι να χάσεις όπου τη Στέλλαν τη Γεωργιάδου. Πόσες τρύπες για τα δάχτυλα έχει μία μπάλα του bowling? Τρεις. Τρεις, λες, Στέλλα? Ναι. Σε σίγουρη? Έχω παίξει πολλές φορές. Μαυρίγκε, εσύ τι θα λέγες? Νομίζω κέρδισε, παιδιά. Γιατί δεν το πάτησες πιο γρήγορα? Δεν πρόλαβα, γιατί άκουσα τρύπες και περίμενα να δω, μη γίνει καμιά παρεξηγημένη ερώτηση. Καλά έκαμε και απέφυγε την ερώτηση, Μαυρίγκε μου. Μήπως τσελάλες στον τάσος για άλλες παρεξηγημένες τρύπες. Έχασες όμως, κρίμα. Εντάξει, είχαν τζαμέ πιο φωνάρες και αν τραούδι δεν τους έβαλαν να πού. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν, φρίκια και δαίμονες πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν γεμίσει δαίμονες. Δαίμονες, δαίμονες, δαίμονες. Εντάξει, υπερπαραγωγή πλέον το παιχνίδι μας, διότι εκτός από γνώσεις προσφέρει και ψυχαγωγία, όπως και η δική μας εκπομπή που μοιράζει λεφτά για καύσιμα από την ΕΚΟ με 98 πρατήρια σε όλη την Κύπρο μέσω του ΕΚΟ Smile Up. Πάμε να δούμε ποιος έπαιξε αυτήν την εβδομάδα το παιχνίδι μας. Είμαστε εδώ με την ΕΚΟ Smile Up για να δώσουμε μπενζίνα στον κόσμο και μετά από τόσα γυρίσματα είπα ότι αν είσαι σε πάρκινγκ περνά κόσμος και πολλά πιο εύκολα να ψαρέψεις υποψήφιους πελάτες. Καλώς το. Γιώργος. Γιώργο μου, τι επαγγελέσαι? Είμαι γυμναστής. Γυμναστής. Feel the muscles, baby. Πώς σου φαίνομαι, με fit? Είσαι καλός. Δηλαδή, βάλουμε τώρα, εσύ είναι τα που εξηγητικεύεσαι. Η γυμναστή είναι κανονικά, αλλά παγιά ασχολούμαι με ποδόσφαιρο και kickboxing. Kickboxing. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, αν μπορείς να μου δώσεις την κλωτσάτσι ψηλά πάνω στο... Στο κάμερα, μάμα. Μπορεί να γλωτσίσεις, πας στη κελέ. Τώρα, όχι. Γιατί, είσαι κρυός? Είμαι κρυός. Α, εντάξει, δεν το ξέρω. Στο kickboxing πρέπει να φορείς τον παντελονάκι. Να είσαι πιο άνετος. Α, εντάξει, οκ. Okay. Έχεις το Echo Smile Up? Όχι. Το κατεβάσω. Θα το κατεβάσεις τώρα. Πού είναι αυτοί σου? Να είναι πιο κάτω. Ωραία, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, κατεβάζεις το Echo Smile Up, 98 πρατήρια σε όλη την Κύπρο. Μπορείς ανέπαφα να πάεις να κάνεις τη δουλειά σου στην πεζίνα. Και μπορεί να αγοράσεις και άλλα πράγματα που τα καταστήματα με τις ECHO. Οτιδήποτε σου να κάνει αυτό, πλυντήριο, να πλύμμα το αυτοκινήτου σου, λάθια, ξύφια, τα πάντα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, 5 ερωτήσεις, 20 ευρώ η κάθε σωστή απάντηση. Ξεκινούμε? Ναι, ναι. Γενικές γνώσεις πάνε καλά? Νομίζω ναι. Το tipping point θα έπαιζε? Νομίζω όχι. Γιατί ρε, διά μου, 50 ευρώ τα σωστρίφωνος κάθε παίχτη που του στέλνω. Και εγώ τα 30 σου έχω, εσύ τα 20. Εντάξει, έτσι, ναι, πάμε. Εντάξει, πάει σαν ολόησα, ρε. Everybody has a prize, ladies and gentlemen. Πρώτη ερώτηση. Το χωριό των Λευκάρων είναι γνωστό για τα κεντήματα? Λευκαρίτικα. Λευκαρίτικα, 20 ευρώ είναι δικά σου. Ποιο ήταν το νόμισμα της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η λίρα. Σε σίγουρος? Ναι. Τα πεντόλυρα, μονόλυρα και πούντα. Έτσι. Τζο. Να πω. Γιατί δεν το πεις, ε? Σε βέγγες πετάσεις τη μούδα. Α, μπράβο. Να το πω. Αφού έτσι λέει το τραούδι, ρε φίλε μου, να κοφκούν τα τραούδια μας πιο. Λοιπόν, πήγες ποτέ σου Ιταλία? Όχι. Θέλω πάρα πολλά να πάω. Σου εύχομαι να πάει σύντομα, φίλε μου. Έχεις 40 ευρώ μέχρι στιγμής. Πού βρίσκεται το Κολοσσέο, σε ποια πόλη? Ρώμη. 60 ευρώ, Γιώργο μου, είναι δικά σου. Μουσική να ακούεις? Ναι. Για να δεις σάρισκη σου. Ακούω. Πέμω έναν τραγούδι της. Παναγία μου. Σωστόν, η Παναγία μου δεν είναι τραγούδι της, αν μας βήσει. Λοιπόν, η Άννα Βύση εκπροσώπησε την Ελλάδα ή τη Μάλτα στη Eurovision? Την Ελλάδα. Σωστόν, 80 ευρώ είναι δικά σου. Την Ελλάδα εκπροσώπησε την, αμέσως μετά που κέρδισε η Παπαρίζου, την Eurovision το 5, σημαίνει το 6 εκπροσώπησε η Άννα Βύση την Ελλάδα με το τραγούδι Everything I am, everything for you. Το ξέρεις? Όχι. Τελευταία ερώτηση, 80 ευρώ έχεις. Η Βιτσάδα Μεσαωρίας είναι ή δεν είναι κατεχόμενο χωριών της Κύπρου? Η Βιτσάδα Μεσαωρίας δεν είναι κατεχόμενο.
Γιώργο μου, ρε Γιώργο μου. Αφού είναι μέσα ωρία, ρε φίλε. Είναι κατεχόμενο χωριό. Δυστυχώς η Βιτσάδα είναι κατεχόμενο χωριό. Δεν πειράζει, φίλε μου. Κέρδισες 80 ευρώ. Θα σου πιστωθούν μόλις κατεβάσεις το Echo Smile App στο λογαριασμό σου να χρησιμοποιήσεις καύσιμο. Ευχαριστώ. Happy. Μα, μια χαρά είναι. Πολλά ωραία. Καλή γυμναστική. Ευχαριστώ. Bye. Λοιπόν, επιστρέψαμε πάνω μου, αγαπημένοι μου. Και για άλλη μια εβδομάδα είμαστε παρέα με τη Street Pizza. Όση ώρα οι τηλεθεατές μας έβλεπαν το βίντεο με το παιχνίδι μας, εγώ επαράγγειλα πίτσες από το Street Pizza. Ναπολιτάνικη πίτσα, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετική, τεύκρο. Θέλεις να σου στείλω σε ένα delivery. Α? Την περασμένη φορά αν στείλετε μου και φάντα ή άλλη όμως. Παν μου, κάμε το ψυχικό, πήρνε πάρ' το ένα κομμάτι, πάρω πεπερόνι. Ρε παν μου, σε παρακαλώ. Να το πάρω πεπερόνι που του αρέσει. Πεπερόνι, εγώ τούτη που τρώω είναι η πριμαρέρα. Πριμαρέρα, πριμαρέρα. Να πω ότι θα δώσουμε και σήμερα κουπόνια στο κοινό μας από τη Street Pizza. Και να σας πω ότι η Street Pizza σε Λευκοσία και Λεμεσό δίνει στους τηλεθεατές μας 5 ευρώ έκπτωση από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με τον κωδικό 5LOUIS μέσω της πλατφόρμας του Foodie. Θα το γράψουμε και όταν είναι που κάτω να το θωρείτε. 5LOUIS. Παίρνετε στο Foodie, φτιαλέτε τις πίτσες σας από το Street Pizza, βάλετε τον κωδικό 5LOUIS και σας αφαιρούνται 5 ευρώ από την παραγγελία σας. Ναι. Λοιπόν, πάνμα, πού είσαι, μάνα. Έρχομαι, ώσπου να τους ταΐσω τους ούλους, λέει μόνο και πολύ. Εντάξει. Συνέχισε ταΐς τους, πάνε ότι έχουν να παίξουν και τζίγκο τα πλάσματα. Διότι να πάμε σε break. Καλά, ρε, τόσο πήρε να φάει τώρα, ρε. Περίμενε, ρε. Να πάμε σε break, να παίξουμε jingle και τρώει. Ώσπου να έρθει ο καλεσμένο μα ο Τάκη Τσουκαλά. Break και πανερχόμαστε. Λοιπόν, τυχαίνουν σας και εσάς πράγματα στην καθημερινότητα σας που σας κάνουν να λαλείτε «Έγινετε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή». Εμένα συνέχεια. Πόσες φορές σας έτυχε να είσαστε στην κίνηση με το αυτοκίνητο, σταματημένοι, η διπλανή λωρίδα να κινείται πιο γλίωρα. Βγάλεις τραβιγέιτορ, αλλάζεις λωρίδα και μόλις μπεις στη διπλανή να σταματά να κινείται και η λωρίδα που ήσουν πριν να μπαίνει πιο γλίωρα. Έγινετε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή. Προχτές έφα τη ζωή μου να έβρω το κινητό μου. Έκανα το σπίτι μπουκουπό μες στο αυτοκίνητο. Τίποτε. Έβαλα τους μητσούς στην Αστέρο να πιάνουν τηλέφωνο. Εχτύπαν, αλλά ήταν αθόρυβο. Ανάμιση ώρα να έμεινε τόπος που ενέψαξα. Απελπίστηκα. Λαλώ να κάτσω να θυμηθώ που ήμουν παιδιά. Και πότε μίλησα τελευταία φορά. Κάθουμε, μπαμ, νιώθω κάτι. Κάνω έτσι,
το κινητό μες στην κολότσιο του Παντελονιού. Έγινε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή. Θέλεις να στείλεις ένα πολλά σημαντικό email, πολλά σημαντικό, για δουλειά. Γράφεις το, τσακάρεις το, δεν έχει λάθος. Ούτε σύνταξη, η ορθογραφία μια χαρά, θωρείς το, ξαναθωρείς το, ούλα τέλεια, στέλνεις το. Μετά από μια εβδομάδα τρίνει το τηλέφωνο, μα έστειλα την πρόσφορα, έχει μια εβδομάδα. Εχάσαμε την προθεσμία, μπαίνεις μέσα στα email σου και διαπιστώνεις ότι αντί να γράψεις .com, έγραψες .com. Έγινε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή. Πάει στο πλυντήριο των αυτοκινήτων, κάνουν σου το γυαλί, πιάνεις το. Σταματάς σε καφετέρια, πιάνεις καφέ, κάθεσαι, βάλεις το ποτήρι στη θηγούα, ξεκινάς, πιάνεις να πιεις μια γουλιά και μηνείς και το στούπωμα μες στο χέρι σου και κάνεις και τα ρούχα σου και το αυτοκίνητο ολόσκατο. Έγινε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή. Πάει κομμωτήριο, βάφεις το μαλλί σου, κόφκεις το. Στολίζεσαι, βάφεσαι, πάει δουλειά, δεν σου λαλεί κανένας τίποτε, απαρατήρητη. Σηκώνεσαι την κυραγή το πρωί, αναμαλιασμένη με τη γαρίλα μες στο μάτι. Πάεις με τις πιζάμες στο περίπτερο, θωρείς ο περίπτερας, καλώς την μπουρέκα μου. Έγινε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή. Είσαι μες στα νεύρα. Σχολάνεις κουρασμένος. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο σου να πάεις έσω. Άφτεις το ράδιο και παίζει τεύκρο νέο κλαίους. Έγινε ρε κουμπάρε, χαρά στην καταδρομή. Και πριν προχωρήσουμε, πάμε να δούμε το μεγάλο μας δώρο, ένα Renault Arkana Hybrid, αξίας 29.400 ευρώ, μία προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε ένα τυχερό τηλεθεατή ένα Renault Arkana Hybrid αξίας 29.400 ευρώ, μία προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το απόλυτο υβριδικό κουπέ SUV με δυναμική εμφάνιση και προηγμένες τεχνολογίες είναι ο ιδανικός σύμμαχος της εξορμήσης σου. Στείλε Arkana κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 ευρώ και 2 λεπτά με SMS. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, φίλες και φίλοι, να πιούμε νέσκαφ με τον απόψινό μας καλεσμένο. Είναι μια εκρηκτική προσωπικότητα που δεν μπορεί με τίποτα να περάσει απαρατήρητη. Έχει παθολογική αγάπη για τον Ολυμπιακό και είναι σίγουρα ο πιο αναγνωρίσιμος οπαδός στο Πανελλήνιο. Κυρίες και κύριοι, απόψε μαζί μας ο Τάκης Σουκαλάς! Τάκη! Πάμε! Έχει δύναμη σου Ολυμπιακέ, το πύρινο σου κόσμο μέχρι να πολύ. Καλώς όρισες. Κάτσε. Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα. Εξαναείσες έτσι υποδοχή. Ολυμπιακός! Ολυμπιακός! Εξαναείχες έτσι υποδοχή σε εκπομπή. Όχι. Ε. Ναι. Και εντάξει. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο την αγαπάω καταρχήν. Μα και η Κύπρο σε αγαπά. Κάτσε. Κάτσε, Τάκη μου. Να είστε όλοι καλά, μάγκες. Ωραία. Τάκη μου, πριν ξεκινήσουμε. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, ναι. Κάνε λίγο το μικροφωνάκι σου για να ακούγεσαι έτσι καλύτερα. Ναι. Ναι, ωραία. Ωραία. Διάλυσες μας τα μικρόφωνα, μην μας άγγες τίποτε. Θέλω σου πιω την πίεση σου πριν ξεκινήσουμε. Από πίεση πώς πάμε. Ναι, αλλά... Έλα. Περίμενε. Πάνω εδώ, που το σακρέ. Στο πόδι, ρε κουμπάρε. Κάμε το πάνω το πόδι. Κάμε το... Ένα λεπτό, ρε κουμπάρε. Δεν βάλε τσιγκλάτσα, 18 κιλά κλάτσα. Ναι. Γιατί στο χέρι μου... Περίμενε, ένα λεπτό. Από εδώ αρχίζει. Περίμενε, εδώ ένα λεπτό. Εξάγεινε αυτό. Περιμένετε, ρε παιδιά. 7 η μικρή, 77 η μεγάλη. Ωραία. Σε λίγο πεθαίνω. Καλώς όρισες. Να σε καλά, ρε γίγαντα. Σήκω πάνω, παδικάρι μου. Ολυμπιακός! Γιατί ευραχνιασμένα τα παιδιά. Έλα να σου πω, κράτο έτσι, κράτο. Ναι, μωρέ. Τώρα, πελάρες. Έλα να σου πω.
Τάκη. Τέτοια έχετε στην Κύπρο. Έχουμε και πιο μεγάλα, Τάκη. Ωραία. Φέρτε και να κοιτάμε. Φέρτε ένα πιο μεγάλο ρε του Τάκη, ρε. Εδώ και εδώ το Μιτσίνα. Ένα τέτοιο εδώ, τι είναι αυτό εδώ. Δεν κάνουμε δουλειά. Φέρτε το ρε ένα πιο μεγάλο. Φέρτε το ένα τεράστιο όπω το τρόπαιο του Ολυμπιακού. Για πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Τάκη μου. Ναι. Τάκη μου. Έχει δώσει ξανά συνέντευξη στην Κύπρο. Άλλε. Είναι η 7η φορά. Που έδωκε συνέντευξη στην Κύπρο. Όχι, η 7η φορά που χωρίζει. Όχι, ρε, εσύ, συνέντευξη σου λέω. Όχι, α, εντάξει. Έλα, σε ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή, επειδή ξέρει ότι σε παρακολουθώ, έχω έναν παράπονο. Ναι. Διότι σε πήρα πρόσεχε τηλέφωνο. Τι όχι, όχι. Σε πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή και σου είπα, είμαι από Κύπρο, ναι. Σε παίρνω από Κύπρο και μου είπε, άντε γεια. Τι α σου πω. Αφού σε πήρα από την Κύπρο. Και εγώ σου λέω, άντε γεια. Γιατί. Έτσι μου ήρθε. Μου είπες δεν γίνεται να πάρεις τηλέφωνο από Κύπρο. Ναι, απαγορεύεται, ναι. Όχι, δεν απαγορεύεται. Καταρχήν μόνο από Ελλάδα. Ξέρεις πως σε πήραμε τηλέφωνο από Κύπρο. Πήραμε τηλέφωνο μία φίλη από Ελλάδα. Ναι, κομπίνα. Πήρε αυτή τηλέφωνο κομπίνα. Και σε είχαμε στο speaker. Ναι, εντάξει, κομπίνα. Πού να ξέρω εγώ. Να δεις λίγο το βίντεο. Βάλε το βίντεο. Να δεις το βίντεο που με κλείσες. Αλήθεια. Ωραία. Αλήθεια. Τώρα δείξε το βίντεο. Για βάλε το βίντεο. Γεια σου ρε Τάκη, από Κύπρο παίρνω τηλέφωνο. Από? Από Κύπρο. Από Κύπρο δεν γίνεται να πάρεις ψέματα, λες καλό βράδυ. Ναι. Από Κύπρο δεν παίρνει κανείς τηλέφωνο. Μόνο από Ελλάδα. Οπότε είσαι ψεύτης. Γιατί με κλείσες ρε Τάκη μου. Γιατί το είπες και μόνος. Ναι, το ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε απευθείας από Κύπρο, αλλά τόσο πολύ ήθελα να σου μιλήσω. Βρήκα τρόπο και μου το κλείσεις. Υπόσχεσαι την επόμενη φορά που θα πάρω, δεν θα μου το κλείσεις. Θα το σκεφτώ. Τάκη. Έλα. Μπάλα έπαιξες που σου νεαρός, ε. Μπαλάρα, όχι μπάλα, ρε φίλε. Γιατί δεν το προχωρήσαμε. Γιατί τότε. Τι. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Τι εννοείς. Πρέπει να έχεις μέσον για να παίξεις. Από ποια ομάδα ξεκίνησες την μπάλα. Από την Παλίνη και μετά στα Σπάτα. Στα Σπάτα. Ναι, στα Σπάτα. Στα Σπάτα. Εκεί γεννήθηκε. Και στην Παλίνη και στα Σπάτα. Και στα δύο. Ναι, δύο ομάδες. Δηλαδή μέχρι γάμα εθνική πήγες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραίες εποχές. Η εκπομπή πώς προέκυψε στην τηλεόραση. Ενώ πώς. Έπρεπε κάποιος να τα λέει. Τις βρωμίες του Βάζελ. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, για άλλους Παναθηναϊκούς πάντως δεν τους λέω ότι είναι ίδιοι. Συμπαθείς κάποιον Παναθηναϊκό. Άκουσε με, άσε να συμπαθώ. Τι να συμπαθώ τώρα, περίμενε, άκουσε με. Καλά, να σε ρωτήσω κάτι. Με κάποιον ο οποίος δεν είναι Ολυμπιακός, θα βγεις έξω για ένα φαγητό. Τι να κάνω. Για κάποιον που, δεν είναι με άλλη, που είναι με άλλη ομάδα, αριστερά. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Για φαγητό, δεν θα βγεις έξω να φας. Γιατί θα φάω, πω, να φάω. Να έχω το βάζει εδώ πέρα και να μπορώ. Όχι, μπορεί να μην είναι, μπορώ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Να είναι και ΑΕΚ, να είναι. Πώς θα φάω. Με κυπριακή ομάδα. Ρε Κυπριακέ, α Κυπριακέ. Ολυμπιακό Λευκοσία. Ναι, εγώ του συμπαθώ βέβαια. Α, επειδή είναι Ολυμπιακό. Ναι, βέβαια. Α, δηλαδή, ας πούμε, αγώνε Στίβου βλέπει μόνο στου Ολυμπιακού. Ναι, ναι, μόνο. Μόνο. Τι να κάνουμε τώρα. Παγκόσμια ευρωπαϊκά, όχι, μόνο Ολυμπιακό. Μόνο Ολυμπιακό, δεν πάω να δω τώρα. Έβερτον και Φούλαμ. Άσε με τώρα. Βλέπει όλου του αγώνε του Ολυμπιακού. Όλου του αγώνε του Ολυμπιακού του βλέπει. Μόνο γι' αυτό έχω γεννηθεί. Α, βλέπω του Ολυμπιακού. Ταινία, α πούμε, δεν θα δει στην τηλεόραση. Μια σειρά, ταινία, κάτι. Τι άλλο, για πε μου. Ξέρω, ελληνικό κινηματογράφο. Τι. Ελληνικό κινηματογράφο. Ρε φίλε, έχω δει πιο μικρό, έβλεπα. Αλλά... Τώρα δεν θα κάνω. Δεν μπορώ να δω, ρε φίλε, δεν μπορώ να δω. Μόνο Ολυμπιακό θέλω. Καλά, αυτό μου δίνει ζωή. Ωραία, αν δεν παίζει Ολυμπιακό, τι θα δει. Τίποτα. Θα πάρω τα φιλαράκια μου, πάω σε ένα μπαράκι, πιούμε ένα ποτό, αυτά. Πόσα ταξίδια έχεις κάνει με τον Ολυμπιακό? Πάνω από 150 στην Ευρώπη. 150? Πάνω από 150. Αυτό το ταξίδι που σου έχει μείνει στο μυαλό, το πιο καλό, αυτό που σου έχει μείνει στο μυαλό. Όλα είναι τέλεια για μένα. Όλα, και η νίκη και η ήττα και η ισοπαλία. Σαν ταξίδι ρε Συντακή. Προορισμός. Άκουσέ με. Πιο ωραίο μέρος από την Ελλάδα δεν υπάρχει. Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Συμφωνώ 100%. Με την Παρή, με τη Λιόν, τέλος πάντων, πήγα για εκείνο τον πύργο του Άιφελ, μια μαλακία, παιδιά. Πήγα Αγγλία, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, πήγα. Εκείνο το Big Ben, το ρολόι, άλλη μαλακία. Πάει και 5 λεπτά λάθος.
Λοιπόν, πέστε μου ποια χώρα να με εντυπωσιάσει. Μα αυτό δεν διαφωνώ. Ενώ σαν εμπειρία όμως, με την παρέα και όλα. Η εμπειρία μου είναι είμαι γεννημένος και γεννημένη η ομάδα μου και βλέπω τον Ολυμπιακό και αυτό είναι η ζωή. Θυμάσαι μου. Την πρώτη φορά που πήγες γήπεδο. Την πρώτη φορά που πήγες γήπεδο. Βέβαια, δεν θυμάμαι. Πόσο χρόνο ήσουν. 8 χρόνο, 4-0 με τον Παναθηναϊκό, Καραϊσκάκη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση τότε είναι μετά το 4-0 ο Σιδέρης πέρανε και τον Οικονομόπουλο και γίνανε πίσω. Δεν έβαζε το 5ο γκολ. Δηλαδή του κάναμε ρεζίλ. Το πρώτο. Το πρώτο παιχνίδι που πήγε. Το πρώτο παιχνίδι. Και με εντυπωσίασε ο κόσμο του Ολυμπιακού τότε 45.000 στο παλιό Καραϊσκάκη. Που όταν μπήκε ο Ολυμπιακό δεν υπήρχαν συστήματα τότε. Φωνάζανε μόνο Ολυμπιακό και χτυπάγανε τα πόδια του έτσι κάτω. Ναι. 45.000 να χτυπάγανε τα πόδια έτσι. Παράδειγμα να πει στο γήπεδο. Το προσωνύμιο που έχουν ο Γάβρο, από πού το πήραν αυτό. Επειδή αυτό άκουσε με. Σε ενοχλεί καταρχάς. Το... Τι με ενοχλεί. Το κάτω το ψάρι. Το παρατσούκλι. Εσύ τι ψάρι τρως. Δεν είμαι το ψάρι. Λοιπόν, επειδή είναι εκατομμύρια τα δισεκατομμύρια ο Γάβρος. Δισεκατομμύρια. Δις. Ναι. Το ψάρι, έτσι. Και εμείς επειδή είμαστε από τα 10 εκατομμύρια της Ελλάδος στα 6,5 Ολυμπιακός. Καταγεγραμμένο αυτό. Βέβαια, ρε φίλε, ό,τι σου λέω είναι έτσι. Λοιπόν, έτσι βγήκε. Δηλαδή, πολλά εκατομμύρια ας πούμε, το ψαράκι. Το ίδιο αντιστοιχεί σε οπαδούς του Ολυμπιακού. Ο Τάκης με τι ασχολείται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ, με τι ασχολείσαι εκτός από... Ήμουνα... Τι σου? Ηλεκτρολόγος. Ναι. Είχα δύο μαγαζιά στο Σύνταγμα, με φωτιστικά. Αυτά εδώ που έχεις τώρα εσύ, τα είχα εγώ το 80. Και τα φωτιστικά... Σκάπταρε μας τα φώτα, μα ρε παιδί. Ναι, ναι. Και τι είπες εσύ? Μας σκάρδαρε τα φώτα μας. Μα τα ακύρωσε. Όχι, ρε φίλε. Γιατί τώρα. Εσύ πιστεύει ότι τώρα βγήκαν αυτά. Όχι, ρε, εννοείται. Να με τρελάνεσαι. Ρε παιδιά, που έχω μπλέξει. Ολυμπιακό! Να σου πω, ναι, και είχε τα μαγαζιά αυτά. Δύο μαγαζιά και στο Σύνταγμα με φωτιστικά. Μετά μονάζια τα αυτοκίνητα. Ο τρίτη μα έκανε πεζόδρομου τότε. Καλή τώρα εκεί που είναι. Και σιγά σιγά έπεσε δουλειά από το κέντρο. Ναι. Και ήρθε η εποχή που τα παράτησα κι εγώ και έκανα κάτι δικές μου δουλειές έτσι ηλεκτρικές. Τώρα με τι ασχολείσαι? Τώρα ασχολούμαι μόνο με τον Ολυμπιακό μου. Δεν ασχολείσαι με κάτι, επιχειρήσεις και τέτοια? Άκουσε με, έχω μια εταιρεία ρούχων. Ρούχων? Ναι. Α, γιατί μου θέλεις ένα δώρο? Γιατί μου θέλεις ένα δώρο με ρούχα? Τι? Ένα σετ. Ρε φιλαράκο. Μπορώ να παραγγείλω δηλαδή? Α, θα έρθω. Ναι. Έλα. Θα έρθω στον Πειραιά. Ναι, βέβαια, έλα. Να μου δώσεις. Ναι. Ρούχα του Ολυμπιακού ή ρούχα γενικά? Ρούχα για τον κόσμο. Α, για το έτσι πες μου, ρε κουμπάρε. Αν δεν σου δίνω, δεν σε πάω. Μάλιστα. Πόσα χρόνια κάνεις αυτή την εκπομπή? Τι έκανα? Πόσα χρόνια. Εκπομπή. Ναι, ναι. Από το 99. Από το 99. 23, και το 24 χρόνια. Το άντεγιά πώς προέγυψε? Ωραία, το άντεγιά. Μήπως... Έχω μια υποψία, αλλά θέλω να μου πεις. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Πρώτη εκπομπή, παιδιά, πρώτη εκπομπή το 99 και πρώτο τηλέφωνο. Παίρνει ένας Παναθηναϊκός. Πρώτο τηλέφωνο. Πρώτο τηλέφωνο και πρώτη εκπομπή. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό. Και κάτι μου λέει που τρελάθηκα και σηκώνομαι πάνω, όπως είναι η κάμερα έτσι, σηκώνομαι πάνω και θέλω να του πω αντέγραφα. Άρα λέω τώρα είναι η κάμερα, μην του πω έτσι. Και λέω άντε, δεν λέω το σου και λέω το γεια. Έτσι βγήκε. Ναι, και εδώ είναι κάμερα, το ξέρεις. Εντάξει, ρε. Θα βάλουμε μπιπ, μπιπ, μπιπ. Ναι, βάλε μπιπ. Βάλε όλο το μπιπ. Μα ποιον μπιπ, εσύ μόνο μπιπ, 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 μπιπ. Να σου πω, ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου? Ποιο? Το αγαπημένο μου? Ναι. Μενέλαος, ναι, μην το κλείσεις. Όλους αυτούς τους ξέρεις? Έχεις γνωρίσει κάποιον? Έχεις γνωρίσει? Ήρθε ποτέ κάποιος να σου πει είμαι εγώ αυτός που... Όχι, όχι, κανένα. Ποτέ δεν έχεις γνωρίσει κανένα? Πιστεύεις ότι έχει και... Στον δρόμο εκεί που περπατάω στο μικρολίμανο, το, πώς το λένε, το Μενέλαο. Ναι. Θα το πετάξω μέσα.
Να σου πω. Είναι σταθερό τηλεθεατή. Εκτό και αν παίρνουν κι άλλοι πλέον, δεν το κάνουν επίτηδε. Παίρνει πολύ κόσμο. Ναι, αλλά γιατί του κλείνει, Ρετάκι, ενώ αφού πληρώνουν, γιατί του αφήνει εκεί να χρεώνονται. Άκουσα με. Πληρώνουν. Άκου τι λέει τώρα, παιδιά. Είναι επιλογή του, φίλε. Αυτό λέω. Γιατί δεν του αφήνει να. Και επειδή πληρώνει να πα κιόλα. Αυτό μπίπε. Ναι, ναι. Να σου πω. Ποιο είναι ο αγαπημένο που παίρνει τηλέφωνο. Κανένα. Παίρνουν και Ολυμπιακοί για να σε. Παίρνουν και Ολυμπιακοί για να σε τρολάρουν. Ναι, είναι Ολυμπιακοί. Καταρχήν, παιδιά, όταν λέω κανένα, εγώ δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Ναι. Αλλά όταν μου σπάνε. Καταρχήν λένε ψέματα πολλά για την ομάδα. Δεν το ανέχομαι. Ναι. Οι Ολυμπιακοί που δεν λένε ψέματα, μιλάμε μια χαρά, του αγαπάω. Αλλά και του άλλου που του κλείνω. Ναι. Του αγαπάω σαν άνθρωποι. Όλου του Έλληνε του αγαπάω. Αλλά η ομάδα το μου δεν την γουστάρω γιατί τον κλείνω. Okay, εγώ θέλω όλοι οι Έλληνε και οι Κύπροι να, είναι, να έχουν υγεία, να είναι χαρούμενοι με τι οικογένειέ του και στα οπαδικά δεν μπορώ να πω σε ένα Παναθηναϊκό να είσαι καλά εσύ και η ομάδα σου. Είναι δυνατόν. Να είσαι μόνο εσύ καλά. Αυτό τα παιδάκια του, η οικογένειά του, η μάνα του, ο πατέρα του. Μάλιστα. Έτσι. Να σου πω, Τάκη μου. Επειδή βλέπω, κοιτάς από εκεί συνέχεια, ρε φίλε, να δω τι βλέπεις. Έχω ένα, είναι το κορώνιο μου εδώ. Να σου πω, στην εκπομπή επίσης δεν ακούς και πολύ καλά, ρε. Ποιος? Εσύ ή κάνεις ότι δεν ακούς. Καταρχήν δεν καταλάβω τι είπες. Λέω, ναι. Στην εκπομπή, ναι. Πολύ συχνά, άλλα σου λένε, άλλα ακούς. Αφού είναι ανώμαλοι. Ναι, ρε, αλλά όταν σου λέει ο άλλος είμαι, ξέρω εγώ, από την αφιλοχία, και εσύ λες το λοχεία. Δεν δουλειάζει. Είναι επίτηδες που το κάνεις ή δεν ακούς καλά. Αλλά και εδώ έχεις καλά μικρόφωνα από ό,τι είδα. Ναι. Ωραία μικρόφωνα και αυτό. Αλλά σου δώσουμε, εμάς τα δικά μας. Ναι. Α, δεν είναι πολύ δεν καλά εννοείς. Με ένα δεκάρικο έχουμε στήσει ένα στούντιο. 10 ευρώ εννοώ. Να σου πω. Εγώ ξέρω όμως δύο άτομα που αγαπάς. Νομίζω ότι τα αγαπάς. Που δεν είναι Ολυμπιακοί. Ο ένας είναι ΑΕΚτζής και ο άλλος ΠΑΟΚτζής. Ποιος είναι? Ο Στελάρας ο Καζαντζίδης και ο Στράτος ο Διονυσίου. Ποιος είναι ο? Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης και ο Στράτος ο Διονυσίου. Ο καλύτερος τραγουδιστής που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα. Ναι. Ναι. Στελάρας! Αν ήταν και Ολυμπιακός θα ήταν καλύτερα, αλλά ήταν με την ΑΕΚ ο Στελάρας. Δεν πειράζει. Και ποιος ο άλλος? Ο Στράτος, ο Διονυσίου. Αυτός σε πάω. Ναι, αυτό είπα. Και αυτό, καλή τώρα εκεί που είναι. Ναι. Παιδιά, είπα, ναι. Δεν μπορώ επειδή ένας καλός τραγουδιστής πάω Παναθηναϊκός να πω δεν τον γουστάρω. Μάλιστα. Εγώ δεν γουστάρω τις ομάδες τους. Μάλιστα. Τους ανθρώπους τους γουστάρω. Ωραία. Και εύχομαι πάντα γι' αυτό ήρθες και σε μένα, έτσι. Να είναι καλά. Γι' αυτό ήρθες και σε μένα. Βέβαια. Μάλιστα. Διακοπές ο Τάκης πάει. Διακοπές εσύ. Χωρίς το να έχει σχέση με. Λούις. Άκης είναι ο κουμπάρος. Ναι. Σε μελετάει. Διακοπές πάω μόνο στο Γήθιο. Στη Μάνη. Ναι. Την Αδούλο τη Μάνη. Α, είναι εκεί πολύ ωραία. Δεν πάτησε Τούρκο. Πολύ ωραία είναι η Μάνη, Τάκη μου. Τέλεια. Το Γήθιο. Είναι πανέμορφο. Το Δρύ, ο Γερολιμένας. Τι λες τώρα. Είδα ένα βίντεο που λες σε κάποιον οπαδό να σταματήσει να τρώει πατατάκια στο γήπεδο. Ναι, ρε φίλε. Ρε παιδιά τώρα. Πήγα να πάθω κεφαλικό. Παίζαμε με τη Ρεάλ στην Ισπανία. Και λέω να φωνάξουμε. Και κάνω έτσι. Δεν τρώγε πατατάκια. Η Ρεάλ. Και η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Τι να πω. Επίσης, άκουσα μια ιστορία ότι μπήκε σε εκκλησία και σταμάτησε ο πάτερ στη λειτουργία. Αλήθεια και αυτό. Έγινε στο Ίτυλο, στη Μάνη. Στη Μάνη? Στο Ίτυλο, ναι. Στη Μάνη, ναι. 15 Αυγούστου ήταν, πήγα εκεί που γιόρταζα και αυτός ο παπάς με το που με είδε, σταμάτησε να λειτουργεί και είπε, καλώς στον Τάκαρο. Ντράπηκα, εγώ έφυγα. Ο κόσμος που ήταν μέσα στην εκκλησία. Ήταν 5 γερόντια από εδώ, γιαγιάδες, 5 παππούδες, μπήκα κι εγώ. Το πιο ωραίο ήταν να γυρίσει να σου πει με νέλαος. Ναι, με το. Ο πάτερ. Είσαι στο μυαλό. Πάμε. Κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ, πάμε πάντα εγώ. Να σου μυαλό. Τριλολέ, ολέ. Να σου πω, ρε Λουί. Ναι. Γιατί δεν έχεις φέρει κανένα παουκτζή εδώ για συνέντευξη. Είμαι εγώ, ρε. Και τι μιλάς στον εαυτό σου, του ναι. Λες. Ρωτάς τον εαυτό σου και απαντάς εσύ. Γιατί εσύ δεν το κάνεις στην εκπομπή του το πράγμα. Εγώ τέτοιο πράγμα, τι τρελός είμαι. Τι μου λέει, ποιο μου προτείνεις να φέρω.
Δεν ξέρω, εσύ τους ξέρεις. Εντάξει, θα το σκεφτώ. Σκέψου και άμα πατήσεις κανείς γράψε μου. Όχι, θα... θα πατώ σε εκπομπή. Α, Παναία μου, Παναία μου. Ένα με αναγκάζει τώρα να φέρνω έναν από κάθε ομάδα. Τώρα... Τρακάρε. Αυτά να μην τα σβήσεις. Όχι, ρε, γιατί. Γιατί να τα σβήσω. Ναι. Να σου πω. Μόνο το πει, παιδιά, καταρχήν ναι. Να πω ένα συγγνώμη στα παιδιά και σε αυτούς που θα δουν την εκπομπή που έβρισα, αλλά παιδιά μου ξεφεύγει. Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, άμα με φορτίζει που με φορτίζει. Ρε εσύ. Μου λέει και για βάζε τους. Τάκη μου, μα εάν έρχεσαι εδώ και δεν έλεγες κάτι, θα νομίζεις ότι έχεις πάθει κάτι. Ότι όχι, συμβαίνει κάτι. Πάθει. Αν έρχεσαι εδώ και ήσουν ήρεμος, ναι. Χαλαρός, ναι. Ζεν και δεν μιλούσες, ναι. Θα νομίζεις ότι κάτι έπαθες. Τι έπαθε. Αυτό σου λέω, ότι εγώ περίμενα ότι θα είσαι πάντα έτσι νευρικός, είσαι πάντα στην τσίτα. Και το βράδυ που κοιμάμαι. Τρεις φορές έχω πέσει από το κρεβάτι. Σοβαρά. Τι ώρα βλέπεις. Ευτυχώς που είναι τρεις. Βλέπεις να χάνει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στον ύπνο σου. Έτυχε καμιά φορά. Ας τον Ολυμπιακό, μην τον μπερδεύεις το όνειρό μου. Τι όνειρα βλέπεις. Τι κουτσομπόλης είσαι. Ναι. Τι λέει ρε παιδιά. Να με τρελάθει. Είναι για να δω αν έχουν σχέση όλα με το. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξαναλέω είναι η ζωή μου, παιδιά. Ναι, δεν... αυτό το καταλάβαμε. Είναι η μόνη ομάδα, παιδιά, που μας δίνει ζωή, μας παίρνει τις αναχώριες που τραβάμε μέσα στη ζωή μας, είναι μέσα στην καρδιά μας. Δεν γίνεται, δεν χτυπάει η καρδιά μου χωρίς τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται. Θέλω να μεταφερθούμε ναι, στο στούντιο το δικό σου. Πού να πάμε? Στο στούντιο το δικό σου. Πού, αφήγουμε από εδώ, πάμε Αθήνα, Πειραιά. Θα με ένα μαγικό τρόπο. Να πέσει κάρτα ναι. Για το, με το χορηγό του παιχνιδιού ναι. Και τι με έναν μαγικό τρόπο ναι. Θα κάνω τον έχει Άκη. Ποιομένος είσαι. Ναι, σκάφε πίνω. Λοιπόν, να, ωραία. Με έναν μαγικό τρόπο θα κάνω εγώ τον Άκη δεν, και εσύ τον Τάκη. Όχι τον Άκη, δεν πάει να το κάνει κανείς φίλε. Τον Λουάκη. Α, τον Λουάκη, ναι. Α? Λουάκη, yes. Και ναι. Εσύ ο Τάκης. Εγώ ο Τάκαρος. Να πέσει κάρτα. Ναι. Παιδί της νύχτας μια ζωή δεν το αντέχω το πρωί με τους κυρίους στα κασμίδια τους ντυμένους. Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με εκείνους που αγαπώ με τους παράνους και τους αδικημένους. Λοιπόν, Τάκη, έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή. Εσύ θα κάνεις το Λούι. Θα ανοίξουμε τώρα τις γραμμές. Ναι. Θα ανοίξουμε. Κάτσα πιο λίγο νερό. Πιες και το νεράκι σου. Ελπίζω να είναι κάποιος Ολυμπιακός. Θα κάνουμε ναι. Ολυμπιακό. Θα κάνουμε ένα αντεγιά, έτσι σύντομο. Για να δούμε. Έχουμε φίλους. Έχουμε φίλο στη τηλεφωνική γραμμή. Μα τι είναι αυτή η παραγωγή, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να, δηλαδή, να πιάσει να σπάσει τα κύπελλα μας. Πάσε τα κύπελλα κάτω. Εντάξει, ρε κουμπάρε. Δηλαδή, ξαναείδες έτσι κύπελλα. Ναι. First. Καλά, τέτοιο Ολυμπιακό σε πέρσι, μην νομίζεις. Καλά, ρε. Αυτά είναι εδώ για αυτό είναι, είναι του Champions League. Ναι. Του Champions League. Ναι. Εντάξει. Έχουμε γραμμή. Το μωράκι του Champions League. Μα δεν μπορεί να είναι, ρε παιδιά. Ρε φίλε, άστο. Η παραγωγή δική σου είναι καλύτερη από ό,τι φαίνεται. Εμένα λες. Α, ναι. Τι. Ναι. Ναι. Όνομα. Ποιος είναι. Όνομα. Λέγε ρε φίλε, εγώ τον λέγε Νέλες. Πώς σε λένε ρε φίλε. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος, μπράβο. Από πού παίρνεις τηλέφωνο. Από Λευκοσία. Α, από Λευκοσία. Αφού δεν γίνεται από Λευκοσία. Άντε γεια! Άντε! Άμα ρε. Κύριε Λέησο δηλαδή. Αφού ξέρουμε ότι δεν γίνεται από Λευκοσία. Μόνο με κομπίνα. Κύριε Λέησο δηλαδή. Μόνο με κομπίνα που κάνει ο Λούις. Καλά ρε, τώρα μπορεί να μάθουν κι άλλοι να σε πιάνουν που η Κύπρο ρε τάκι μου. Δεν γίνεται ρε παιδιά από Κύπρο. Μεν τους το κλείς ρε τάκι μου. Δηλαδή, είναι τον άνθρωπο... αλλά δεν γίνεται πάλι από Κύπρο. Γιατί ρε φίλε μας, σε πάρει εσύ και εσύ ήταν ζόρο. Από Πεντέλη έπαιρνε, άστο. Ήταν ζόρι τραβάς ρε κουμπάρε, σε πιάνουν που η Κύπρο. Κύριε Λέησο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια. Έλα. Όνομα. Έλα, Τάκη, καλησπέρα ρε, ο Κωνσταντίνος. Βρυσίδαρος, τι είπε.
Ο Κώστας. Ο Νόντας, ναι. Κώστας. Κώστας, ρε Τάκη μου, Νόντας. Κώστας. Ρε Κώστα, είπα. Εντάξει. Έλα, ρε. Έλα. Έλα. Ομάδα. Από ελ είναι, ρε. Α. Από ελ, από ελ. Από ελ. Άντε γεια. Άντε γεια. Ρε, μας δουλεύουνε. Κύριε, λέει σε ό,τι να. Ρε, από Κύπρο δεν παίρνετε τηλέφωνο, ρε. Αφού δεν μπορείτε να πάρετε. Ρε, έχουν πάρει μαζί τούτος. Κύριε, λέει σου. Επομένως. Καλά. Άιστο, άιστο. Εμείς χρόνουμε. Ρε, εμείς χρόνουμε τους 250 ευρώ. Λάρνακα θα πει τώρα. 250 ευρώ το δευτερόλεπτο που χρεώνουμε εμείς. Άιστον, για μένα, ένα που νομίζεις. Α, έτσι κάνεις. 200 ευρώ το δευτερόλεπτο να εξωμαστε. Άιστο, να πιάμε τίποτα. Ναι, ωραία. Έχουμε ένα άλλο. Κάρτε μου τον Μενέλαο. Όχι, 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 όχι τον Μενέλαο. Όχι τον Μενέλαο. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Με χαίρετε. Γεια σας. Μια χαρά. Παρακαλώ. Τι λέει. Παρακαλά. Παρακαλά. Ναι, τι λες. Είπε φίλε, είπε φίλε. Ανώμαλος. Είπε φίλε. Έλα, φίλε. Είναι το ίδιο και στην Κύπρο το φίλε. Α, και αυτός Κύπρο. Όχι, είναι Κύπρο. Τίνον είπε, Τίνο. Από την Τίνο, ναι, ωραία. Ναι, ναι. Από την Τίνο. Από Τίνο παίρνω. Από Τίνο είμαι Ολυμπιακός, Ολυμπιακάρα. Μπράβο. Έτσι. Αλλά, ναι. Αλλά Λευκοσίας Ολυμπιακός, με τον original. Ωραία. Άντεγια! Καλά, ρε, γιατί το με ανώμαλους δεν μιλάω. Αφού είπες με τον Ολυμπιακό Λευκοσία, ρε. Άσε τώρα, εγώ Πειραιώ θέλω μόνο. Μα αφού είπες δεν έχεις πρόβλημα. Κάτσε ρε εσύ τώρα, σε εγώ που έχω αφού πρόβλημα. Αφού είπε Ολυμπιακό, ρε, Τάκη μου. Επειδή είναι Λευκοσία, δηλαδή τον Ολυμπιακό Βόλου, ας πούμε. Ρε φίλε, Ολυμπιακό Πειραιώ, ας σε παρακαλώ. Α, μόνο Πειραιώς. Αν είναι άλλο Ολυμπιακό, πειράζει. Δηλαδή, άμα πάρει και μου πει Ολυμπιακό Ουγκάντα. Θα μιλήσω με Ουγκάντα. Κύριε, λέει ισότητα. Επόμενο. Είσαι στο μυαλό. Πάμε. Κάτι μαγικό. Όπου πας εσύ, να με πάντα εγώ, να σου τραγουδώ. Τρίλο λε, ολέ. Τρίλο λε, ολέ. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ. Περίμενε, έχουμε γραμμή, ρε. Ναι. 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 Παρακαλώ. Τι λέει. Παρακαλώ, είπε. Το μισό. Όλοι παρακαλώ. Όλο είπε μόνο. Για πες. Όνομα. Όνομα. Ποιος μιλά. Γκοτζίλας. Ποιος μιλά, λαλί, ρε. Ποιος μιλά. Ρωτά μας ποιος μιλά, ρε. Πιάνεις εμάς και ρωτά μας ποιος μιλά, ρε. Ρε, είπε Γκοτζίλας. Ο Γκοτζίλας είσαι. Άκου τώρα. Θέλω να μιλήσεις με Γκοτζίλα. Άντε, γεια. Άμα, ρε. Ο Γκοτζίλα δεν είσαι. Μιλάει ο Γκοτζίλα. Α, έχουμε τελευταία. Τελευταία. Να έρθω μια ημέρα. Να έρθω μια ημέρα να κάνουμε το άντε για μαζί. Ναι. Αλλά όχι να με δέρεις. Όχι να με δέρεις. Άμα θέλω. Όχι να με δέρεις, ρε, που να έρθω να κάνουμε το άντε. Όχι, θα και δεν σε γύρω. Α, είπα εγώ. Αυτά τα κυπριακά, ρε, παιδιά, δεν τα φτιάχνουμε λίγο πιο καλά. Ζήτω η Κύπρος! Έλα, έχουμε γραμμή, έχουμε γραμμή. Πάρ' το πάνω σου, Τάκη, τελευταίο. Έλα, εμπρός. Μόνο Ολυμπιακός. Μπράβο, μόνο ρε, Ολυμπιακός. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Πειραιός. Μόνο. Πειραιός. Έλα, Πανάσα. Τι είπε. Τάκη μου, μόνο Γαύρος εδώ, μόνο Γαύρος. Μόνο Γαύρος. Ναι. 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 Όνομα. Παρακαλώ. Όνομα. Ευθύμιος. Σπύρος. Ευθύμιος. Επίδες σε πότε κανένας ευθύμιος. Πες θύμιος, ρε φίλε. Ευθύμιος, ρε. Α, τότε δεν είναι. Άλλο το ναι, εμείς λαλούμε το ευθυμάκης. Α. Καταλάβεις. Αυτά τα έχετε εδώ στην Κύπρο και με μπερδεύετε. Πες ένα τελευταίο αντεγιά. Λοιπόν, όχι, αντεγιά δεν λέμε στους Ολυμπιακούς, στους Ολυμπιακούς. Γιατί, εγώ άκουσα σε που είπες και αντεγιά σε Ολυμπιακό. Α, ναι, Λευκοσία. Έλα πάλι. Ρε φίλε. Μιλά ακόμα, ρε. Άσε το να χρεώνεται. Ναι, μίλα. Κάτσε, μίλα μόνο. Εσύ μίλα. Μόνο Ολυμπιακός. Ναι, μόνο Ολυμπιακός είπε. Νομίζω. Έτσι. Εντάξει, λοιπόν, φίλε, να κλείσουμε. Να σε καλά, ρε γιγάντα. Ευχαριστούμε, ρε γιγάντα. Τάκη μου. Έγινε. Τάκη μου. Περίμενε, ρε Τάκη μου. Κάτσε, ρε Τάκη μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην εκπομπή. Πέρασες καλά.
τέλεια. Πέρασε ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Για τη φιλοξενία και τη δικιά σου και των παιδιών των Κυπρίων που έχουν έρθει και με πάνε γύρω-γύρω βόλτα παντού. Τάκη μου, σε ευχαριστώ ευχαριστούμε. Για τη φιλοξενία, παιδιά. Και χρωστάς, σας αγαπάω όλους. Χρωστάς φαγητό στον Πειραιά. Στον Πειραιά θα φας γαβράκι. Τάκη Τσουκαλάς, κυρίες και κύριοι, πρέπει να Τζο μου! Πες μου να δούμε, με τι κάνεις το διάστημα, εμφανίζεσαι κάπου? Λοιπόν, το διάστημα δεν εμφανίζομαι κάπου, αλλά ετοιμάζω ένα project το οποίο είναι να λάβει μέρος το Φεβρουάριο. Okay. Με θέμα τη μουσική, που funk μέχρι hip-hop. Σε όποιους αρέσει τούτο το είδος μουσικής, να ανακοινώσουμε που είναι να κοντέψει η ώρα. Οκ, okay, σου εύχομαι τα καλύτερα, αγαπημένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Thank you. Εμείς πάμε να δούμε τα δώρα που μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS σας. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δωροκουπόνι αξίας 15.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μια ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστείτε. Στείλε Party κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μια προσφορά της Conergon Energy Solution, θηγατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Ντεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων, προσφορά της εταιρείας Βασμίχα New Generation LTD. Εισαγωγή ειδών υγιεινής και κεραμικών, αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης, με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δωροκουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperari Security τα βλέπει όλα. Στείλε Security κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η αίθουσα δεξιώσεων Blue Sharmar by Mackenzie στην παραλία Mackenzie σας προσφέρει ένα δώρο κουπόνι αξίας 5.000 ευρώ για τη γαμήλια τελετή σας. Στείλε Blue κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δώρο κουπόνι αξίας 2.500 ευρώ από την εταιρεία Piperaris Automations. Στείλε Automations κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1 και 2 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, να πω ότι αύριο, 2/12, στις 5 το απόγευμα, στο Christmas Land στις Φινικούδες, θα φτιαχτεί το μεγαλύτερο γλυκό της Κύπρου, κυρία Παν. Yes, όσοι μπορείτε να πάτε στις Φινικούδες, στο Christmas Land,
Όλα τα έσοδα, να πω ότι θα διατεθούν στο σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Το μεγαλύτερο γλυκό της Κύπρου αύριο στις 5 το απόγευμα στο Christmas Land στις Φινικούδες. Έχουμε και πολλά δώρα που μπορείτε να κερδίσετε από τα giveaways που κάνουμε στο Instagram της εκπομπής μας. Μπείτε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Instagram και διεκδικήστε τα δώρα των κληρώσεών μας. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabelle στην Πάφο. Δωροεπιταγές από το κατάστημα Icon Ευαγόρου. Δώρα τεχνολογίας από το Public. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Σύστημα αντίστροφης όσμωσης για φίλτρανση του νερού αξίας 350 ευρώ από την εταιρεία Karma Water. Τσάντες Victorinox by Kangaroochi. Δωροεπιταγές από τα καταστήματα Jack & Jones. Δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Elmar Aromatic Candles. 5 Family Packages αξίας 48 ευρώ το καθένα από το Paradox Museum στη Λεμεσό. Δωροκουπόνι αξίας 200 ευρώ για ενοικίαση εξοπλισμού από την εταιρεία Party Guide Event Equipment & More. 250 ευρώ έκπτωση από ένα συνεργάτη της εφαρμογής Couples Guide App κατεβάζοντας το application στο κινητό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε και την προσφορά της Street Pizza με τον κωδικό 5LOUIS. Γράφει το «Τσεδάμε που κάτω, παιδιά». Έτσι, φέρνετε τώρα. Παίρνετε 5 ευρώ έκπτωση για παραγγελίες σας μέσω Foodie μέχρι και την Κυριακή. Αγαπημένη μου κυρία Πανοέμορφη. Oh. Πανωρέα. Πανέξυπνη. Πανέμορφη. Πανέξυπνη. Απώνεις με. Παντεσπάνη. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Αυτά είχαμε. Κυρία Παν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή. Παρασκευή είναι, ναι, που παίζουμε. Συνήθως, ναι. Ναι. Στις 9. Κάπου ζωμέ. Ναι, κατά γύρω, 9. Εδώ, στον Αλφα Κύπρου. Φιλιά, να προσέχετε. Γεια σας.